αναπνέουμε το τελευταίο οξυγόνο που έχει απομείνει στην Εθνική Φιάλη. Και λίγο πριν την εκπνοή του υπάρχουν πληροφορίες την τελευταία ώρα ότι ενδεχομένως να γεννώνται ελπίδες για μία συμφωνία. Και λέω ότι αναπνέουμε το τελευταίο οξυγόνο καθώς λύγει το πρόγραμμα, έχουμε πάρει σαφέστατα μηνύματα, βγαίνουμε εκτός ΙΕΛΕΗ, χρεοκοπούμε. Άρα μήπως τελικά ετοιμάζεται η κυβέρνηση να συζητήσει αυτή την τελευταία πρόταση Γιούγκερ που έχουμε ακούσει από χθες το βράδυ. Ειρήνη Σαββοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ειρήνη. Εκείνο που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, Τατιάνα, είναι ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στην εκπνοή αυτού του προγράμματος και στο ΚΕΝΑ, θα λέγαμε. Καθώς φαίνεται πως έχουν ανοίξει πάλι οι γραμμές μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών και όπως λένε οι πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση να υπάρξει μια πρόταση εκ μέρους της Αθήνας για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή συμφωνία, όπως μας μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές. Το τι θα περιλαμβάνει αυτή προφανώς παραμένει και το ζητούμενο, αλλά όπως σου είπα είναι σε ανοιχτή γραμμή η Αθήνα με τις Βρυξέλλες, ώστε ή δυνατόν ακόμη και στο ΚΕΕΝΑ να βρεθεί μία λύση. Είχα προηγηθεί βέβαια χθες η απόρριψη εκ μέρους της Αθήνας, εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, της πρωτοβουλίας του, όπως φέρεται, του Προέδρου της Κομισιόν να κάνει αποδεχθεί την πρόταση των θεσμών και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα καθώς λεπτό σε λεπτό αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σόιμπλε βγήκε χθες και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη, ισχυρή ωστόσο, τάση της Ευρώπης. Τάση που μπορεί να μας θέλει και εκτός ευρώ, δεν γνωρίζω. Βγήκε και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, είπε ότι αν εκπνεύσει η προθεσμία, δηλαδή αν τελειώσει το πρόγραμμα, από εκεί και πέρα ξεκινάμε τις συνομιλίες από το μηδέν. Τι σημαίνει συνομιλίες από το μηδέν? Συνομιλίες από το μηδέν σημαίνει ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση να συζητάμε για ένα νέο, ενδεχομένως μεγάλο, τεράστιο μνημόνιο. Άρα, ίσως λοιπόν έστω και την ίστατη στιγμή, ίσως και τις τελευταίες ώρες κάποιοι να έχουν αποφασίσει, Ειρήνη Σαββοπούλου, να βρεθεί μία λύση. Μία λύση κοινά αποδεκτή, το ευχόμαστε όλοι πραγματικά. Να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι νεότερο φαντάζομαι θα μας ενημερώσει, Ειρήνη μου. Πάντως για να δείτε κάτι έτσι, για να χαλαρώσουμε λίγο τις στιγμές της έντασης που ζούμε. Πριν από λίγα λεπτά είδαμε να φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου και εκτός προγράμματος που γνωρίζουμε του Πρωθυπουργού, ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Καμίνης και ο Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Πουτάρης. Όλοι τους είδαμε με έκπληξη να μπαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ίδιοι έχουν αναλάβει μια πρωτοβουλία υπέρ του ναι. Μετά από λίγο όμως τους είδαμε να βγαίνουν το Μέγαρο Μαξίμου και να οδεύουν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Προφανώς είχαν κάνει λάθος και το ραντεβού τους είναι με τον Προκόπη Παυλόπουλο και όχι με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Οι δύο δήμαρχοι λοιπόν, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ανέλαβαν μια κοινή πρωτοβουλία με δηλώσεις τους, με συνεντεύξεις τους. Τον είδα και χθες βράδυ τον κύριο Καμίνη και στο ΜΕΚΑ και σε άλλα κανάλια να τάσσονται υπέρ του ναι, εξηγώντας ότι το ναι είναι ένα ναι υπέρ της Ευρώπης. Και σήμερα παραλίγο να κουτουλήσουν με τον κύριο Τσίπρα, πήγα να περάσω την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου αντί του Προεδρικού. Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη Σαββοπούλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και με την ελπίδα ότι ίσως να βρεθεί επιτέλους, μακάρι, να το ακούσουμε, να το δούμε, γιατί πια έχουμε γίνει πολύ δύσπιστοι, μία λύση μέχρι το βράδυ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον αληθινό πραγματικό κόσμο. Δυστυχώς, τα πράγματα είναι τραγικά, είναι οριακά και δυστυχώς έχουν πλήξει τους πιο αδύναμους. Αυτούς που όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε, που η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει. Οι πρώτοι λοιπόν που επλήγησαν από το κλείσιμο των τραπεζών είναι ποιοι? Είναι οι χαμηλόμισθοι, είναι τα νέα τα παιδιά τα οποία παίρνουν 700 ευρώ. Εγώ σας το λέω από την εμπειρία μου και από αυτά που είδα εδώ στο ΣΤΑΡ. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν πλήρωσαν οι περισσότερες. Όσες κάποιες πρόλαβαν και πλήρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πιο νωρίς πλήρωσαν, οι υπόλοιπες κλείσανε τράπεζες και δεν πλήρωσαν. Είναι απλό. Τα παιδιά τα οποία επλήγησαν πρώτα είναι τα παιδιά των 600 ευρώ. Αυτά τα παιδιά επλήγησαν πρώτα. Γιατί? Διότι αυτά τα νέα παιδιά
Επειδή όταν τελειώνει ο μήνας, τελειώνουν και τα λεφτά στην τράπεζα. Γιατί θα βγουν έξω, γιατί θα ζήσουν, γιατί άλλα παιδιά ζουν τη μάνα και τον πατέρα τους, άλλα παιδιά ζουν την άρρωστη μάνα τους. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και εδώ στη δουλειά μας. Αυτά τα παιδιά ήταν τα οποία πλήγησαν πρώτα. Αυτά τα παιδιά ήταν που έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι να τσοντάρουν για να έρθουν στη δουλειά σήμερα, να πληρώσουν την βενζίνη τους. Επίσης, από την κατάσταση αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί κυρίως οι συνταξιούχοι. Πολλοί συνταξιούχοι. Κάποιον οι συντάξεις δεν έχουν μπει. Κάποιοι τους λένε πηγαίνετε επειδή δεν έχετε κάρτα, θα πάρετε ένα φιλοδόρημα 120 ευρώ, θα πάρετε έναντι. Και βλέπουμε όταν θα ανοίξουν οι τράπεζες τι θα γίνει και πότε θα βγάλει την κάρτα σας. Ζούμε λοιπόν δραματικές στιγμές. Ο ιδιωτικός τομέας, τι να πω, αρχίζει και τελειώνει. Ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος πλήρωνε τους ΦΠΑ και τους υπέρογκους φόρους για να μπορέσουν τον άλλο μήνα να πληρωθούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Γιατί θα πρέπει και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συντάξεις να πληρωθούν τον άλλο μήνα. Και αν δεν έχει φόρους από τον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω που θα μαζέψουν λεφτά για να πληρώσουν να λειτουργήσουν το κράτος. Ζούμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία είναι στο μηδέν. Άρα, ελπίζουμε όλοι σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία απόψε, ελπίζουμε όλοι σε αυτή τη συμφωνία και πάμε να ξεκινήσουμε τη κουβέντα μας. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον Αντώνη το Βαρσάμι, που είναι φοιτητής ιατρικής. Ο Αντώνης λοιπόν ως φοιτητής ιατρικής, νέος άνθρωπος, δεν εργάζεσαι Αντώνη ακόμα. Όχι απλά σε ευκαιριακές δουλειές για να μπορώ να σπουδάζω τα τελευταία 6 χρόνια ως φοιτητής. Σε ευκαιριακές δουλειές στον ιδιωτικό τομέα. Σερβιτόρος, μοίρασμα φυλαδίων. Ωραία. Άρα βρίσκεις. Για να βγαίνουν τα έξοδα. Προς το παρόν βρίσκεις δουλειά ακόμα. Λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Ναι, σημαντικό. Λοιπόν, πες μου, Αντώνη μου, εσύ πώς βλέπεις το δημοψήφισμα. Θα εκφραστείς ανοιχτά, είσαι υπέρ του ναι, είσαι υπέρ του όχι και γιατί. Θα εκφραστώ ανοιχτότατα και πιο ανοιχτά από κάθε άλλη φορά, υπέρ του όχι, γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για την επιβίωση αυτού του λαού που έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Αναφέρατε κάποια πράγματα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες. Εγώ να πω ότι υπάρχουν εργαζόμενοι των 400, 500 και 600 ευρώ που πραγματικά έχουν πεθάνει στη δουλειά τα τελευταία, όχι απλά 5, πολύ περισσότερα χρόνια και δεν έχουν, με ανοιχτές τράπεζες, με συμφωνία και σε αγαστή συνεργασία με τους πιστωτές, ας πούμε, και τους δανειστές τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν βγάλει άκρη. Υπάρχουν συνταξιούχοι επίσης που με ανοιχτές τράπεζες παίρνανε συντάξεις κάτω από 500 ευρώ και αυτοί είναι πάνω από τους μισούς συνταξιούχους. Υπάρχουν επίσης μισθωτοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αντιμετωπίζουν από την απειλή των απολύσεων μέχρι τις δραματικές μειώσεις μισθών που γίνανε τα τελευταία χρόνια πάλι με ανοιχτές τράπεζες και σε αγαστή συνεργασία και με τρομερή συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Οπότε το ζήτημα συμφωνία ή μη συμφωνία, ή συμφωνία, το να γίνει μια συμφωνία, δεν μου λέει εμένα κάτι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το όχι θα έπρεπε να ήταν ένα πρώτο μεγάλο, μάλλον ένα πρώτο μικρό ή μεγάλο για άλλους, περήφανο βήμα του ελληνικού λαού στη ρήξη με όλον αυτόν τον ευρωπαϊκό εκβιασμό που ο ελληνικός λαός υφίσταται. Μάλιστα. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Και τα πράγματα είναι καθαρά, συγγνώμη ένα λεπτό, γιατί η ιστορία πλέον έχει αποδείξει ποιος είναι με την ευρωπαϊκή επιβολή ή ποιος είναι με τους καθυλωμένους μισθούς, τις καθυλωμένες συντάξεις ή ποιος θέλει να αγωνιστεί και να παλέψει για να υπάρξει ένας άλλος δρόμος για αυτή τη χώρα και για αυτό το λαό. Και ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο Αντώνης και μιας και ξεκίνησα από τα νέα τα παιδιά, γιατί εδώ σας έχω πει εμείς. Δεν καλούμε πολιτικούς στην εκπομπή, εμείς ακούμε την κοινωνία. Έχουμε από φοιτητές, επιχειρηματίες, συνταξιούχους, γενικώς, ανθρώπους της αγοράς, ανθρώπους από το χώρο της υγείας. Έχουμε ανθρώπους από διάφορες κοινωνικές τάξεις. Για να κάνουμε ένα διάλογο με την κοινωνία. Λοιπόν, φοιτητής. Μιας και ξεκίνησα με τα νέα τα παιδιά, θα πάω σε ένα άλλο νέο παιδί, στο Γιάννη το Καραμαγκάλι, ο οποίος είναι blogger και είναι και πτυχιούχος πολιτικών επιστημών. Ναι. Πώς ακούς αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, ο Αντώνης έχει εν μέρη δίκιο. Και έχει εν μέρη δίκιο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε, δηλαδή έδωσε, μοίραζε 500 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια, για να το πω στην αργό, έδινε επιδοτήσεις, πακέτα Ντελόρ, ΕΣΠΑ, κοινοτικά πλαίσια στήριξης και δεν δημιούργησε ποτέ, δεν έδωσε ποτέ ένα ευρώ για να διαμορφώσει πολίτες.
Δεν δίδαξε ποτέ πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα στα παιδιά στα σχολεία. Δεν ενημέρωσε ποτέ τον κόσμο τι σημαίνει το να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι λογικό ο κόσμος να αντιδράει έτσι και να μην. Γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει το να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος, ο απλός, δεν ξέρει ότι το ταμείο, το επενδυτικό ταμείο του δημοσίου κινείται μόνο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει ότι το μετρό δημιουργήθηκε με 95% σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρει ότι η αγροτική πολιτική βοηθάει αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επιβιώνουν όπως επιβιώνουν. Δεν ξέρει ότι τα μεγαλύτερα εγκυοβελτιωτικά έργα στην Ελλάδα έχουν γίνει με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Στεφανίδου. Γιατί δεν ενημέρωσε ποτέ τους πολίτες ποιο είναι το όφελος στο να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο γκρουπ πολιτικό. Μάλιστα. Άρα φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ενημερώσει τον Αντώνη ότι όλα αυτά τα σημαντικά μεγάλα έργα στη χώρα μας έγιναν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάπως έτσι ο Αντώνης καταλήγει στην άποψη ότι καλύτερα εκτός Ευρώπης. Μάλιστα. Εγώ, αφού ξεκίνησα ανάποδα, ξεκίνησα από νέους και φοιτητές για να περάσω μετά στους καθηγητές. Έτσι, νομίζω ένας καθηγητής αυτό θα έκανε. Και με πολύ μεγάλη χαρά, και είναι τιμή μας που είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Χαλικιάς, είναι καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Του Οικονομικού, λοιπόν, να το προσθέσω. Ακούσατε τους νέους. Άκουσα και μετά από 40 χρόνια στο επάγγελμα, αφού γράζομαι τους νέους και καταλαβαίνω και τους προβληματισμούς τους. Θα μείνω στον δεύτερο ομιλητή, όχι ότι αγνώ τον πρώτο. Ότι ακριβώς σε αυτό το θέμα βέβαια το έλλειμμα είναι ελληνικό, διότι εμείς έπρεπε πάντα να δίνουμε την ενημέρωση στους πολίτες μας τι σημαίνει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπήρχαν και πάρα πολλά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή λοιπόν ακριβώς υπάρχει μία εσωστρέφεια και γκρινιάζουμε μεταξύ μας τι σημαίνει το ναι ή το όχι, εγώ φεύγω από το εσωτερικό της χώρας, κυρία Στεφανίδου, και πάω στο εξωτερικό, στο διεθνές γίγνεσθε. Ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας και τι περιμένει όλος ο κόσμος από εμάς. Εντελώς επιγραμματικά, γιατί καταλαβαίνω ότι έχω πολύ λίγο χρόνο. Εδώ και 25 περίπου χρόνια έχουμε τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον όλοι μαζί κερδίζουμε ή όλοι μαζί χάνουμε. Πάνε οι εποχές που κάποιος κέρδιζε εις βάρος κάποιου άλλου. Έτσι δημιουργηθήκανε τρεις μεγάλοι διεθνείς οικονομικοί πόλοι. Η Αμερική με το δολάριο. Η Ευρωζώνη, η Ευρώπη. Και ευρωζώνη το ευρώ, και από εκεί και πέρα έχουμε τους ασιατικούς γίγαντες που είναι το γεν της Ιαπωνίας και το γουάν τώρα της Κίνας. Έτσι ο διεθνής χρηματοοικονομικός κόσμος, περίπου 200 τρισεκατομμύρια ευρώ, επενδύονται σε όλα αυτά τα νομίσματα με τα αντίστοιχα ομόλογά τους κλπ. Είναι λοιπόν προς όφελος όλων να είναι όλοι οικονομικά υγιείς. Γιατί κερδίζεις εσύ, κερδίζω εγώ. Εγώ επενδύω σε σένα, εσύ στους άλλους. Και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη που στηρίζεται στην ευρωστία και την οικονομική υγεία των χωρών μελών. Να λοιπόν γιατί όλες αυτές οι προσπάθειες για όσες χώρες είχαν προβλήματα να επανέλθουν στο σωστό δρόμο. Τι περιμένει λοιπόν τώρα η Ευρωζώνη από τη χώρα μας? Δεν πάει να μας τιμωρήσει, ούτε να μας πατήσει, ούτε να μας εξωστρακίσει, ούτε να μας βασανίσει. Θέλει, επειδή είχαμε δημοσιονομικά προβλήματα, δυστυχώς 30 χρόνια λάθη κάναμε, μας λέει πρώτον, να ξαναγίνετε οικονομικά βιώσιμοι. Γιατί? Για να σταματήσουμε να σας ταΐζουμε. Αυτό. Όπως εσείς το παιδί σας περιμένετε να τελειώσει τις σπουδές σου και τον πιέζετε όταν δεν περνάει τα μαθήματα για να μπορέσει να πιάσει μια δουλειά, έτσι, να φύγει από το σπίτι. Και από, εννοώ από την οικονομική επιβάρηση. Και αφού καταφέρουμε το πρώτο στάδιο της βιωσιμότητας, πάλι στη συνέχεια να γίνουμε κι εμείς ένα οικονομικά υγιές μέρος της Ευρωζώνης, έτσι ώστε η οικογένεια η ευρύτερη της Ευρωζώνης να διατηρήσει τη βιωσιμότητά της και την ευρωστία στο οικονομικό της σύστημα. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ενδιαφέρει και όλους τους άλλους που έχουν επενδύσει στο ευρώ, άρα γι' αυτό όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται και έχει στραμμένο το βλέμμα του στη χώρα μας. Άρα πρέπει εμείς τώρα να καταλάβουμε τούτων λεκθέντων τι πρέπει και εμείς να επιδιώξουμε, γιατί είμαστε μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Η χώρα μας δεν είναι μια κλειστή χώρα με κλειστά σύνορα και δικό της νόμισμα για να κάνει ό,τι θέλει. Πάνε αυτά. Πρέπει λοιπόν να συμβιβαστούμε. Είστε σίγουρος ότι πάνε αυτά? Τα παλιά πάνε, εκτός αν τα επαναφέρουμε. Αν τα επαναφέρουμε, τότε είναι, μιλάμε, θα κάνετε άλλη εκπομπή για να μιλήσουμε για άλλες στρατηγικές. Αν όμως θέλουμε να μείνουμε στην ευρέωτερη αυτό διεθνές γίγνεσθε, θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τον ρόλο που μας αντιστοιχεί. Μικρή χώρα είμαστε, 2,5%
συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη, όμως έχουμε το 2,5% δική μας ευθύνη της ευρωστίας και οικονομικής ανάπτυξης και δύναμης Ευρωζώνης. Ενά λοιπόν είναι το μεγάλο στίχημα να ξαναγυρίσουμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς ακολουθώντας τις σωστές πολιτικές. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ξέρετε ελάχιστοι μέχρι τώρα έχουν μιλήσει τι βλέπει όλο το διεθνές γίγνεσθαι της χώρας μας. Όλοι τι συζητάμε κάθε μέρα, αν θα φύγουμε από το ευρώ και καταρρεύσουμε και πτωχύνουμε, οι άλλοι αν μείνουμε και πούμε ναι, τι σημαίνει αυτό για συντάξεις, μισθούς κλπ. Ναι. Και έτσι βλέπετε μία εσωστρέφεια σε δύο διαφορετικούς πόλους, λες και η όλη η ανθρωπότητα δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά με τις δύο απόψεις των Ελλήνων, το ναι ή το όχι. Δεν είναι έτσι. Με το δημοψήφισμα συμφωνείτε? Το ναι ή το όχι είναι μέρος ενός ευρύτερης, μιας ευρύτερης μεγάλης διεθνούς στρατηγικής. Θέλουμε να συμμετέχουμε στο διεθνές γίγνεσθαι. Αν θέλουμε πρέπει να προσαρμοστούμε. Να προσαρμοστούμε. Δεν λέω για συμβιβασμό, λέω για προσαρμογή. Ναι. Άλλο συμβιβασμός και άλλο η προσαρμογή. Ναι. Προσέξτε το αυτό κύριε Στεφανίδου. Επομένως, θέλουμε. Αν θέλουμε λοιπόν θα προσαρμοστούμε και θα ακολουθήσουμε τις σωστές στρατηγικές. Δεν θέλουμε, θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στην εσωστρέφειά μας με κλειστά τα σύνορα και από εκεί και πέρα να καθόμαστε ουρά για να πάρουμε λίγο συνάλλαγμα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Αν νομίζουμε ότι αυτό είναι καλύτερο, κάνουμε το δεύτερο. Αλλά υποθέτω ότι όλη η στρατηγική που κάνουμε 25 τώρα χρόνια από το 1981 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον είναι υπέρ της πρώτης άποψης παρά υπέρ της δεύτερης άποψης. Εάν δυστυχώς έρθει το κακό σενάριο στο προσκήνιο, δηλαδή εάν τελικά δεν τα βρούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρεοκοπήσουμε και επανέλθουμε στη δραχμή, γιατί χρεοκοπία σημαίνει κόβω δικό μου. Εντάξει, είναι πολύ σύνθετο, αλλά. Δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται μια σύνοδος κορυφής που και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και η Ελλάδα θα συμφωνήσουν την απομάκρυνση της χώρας από το ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πούμε αύριο το πρωί εμείς φεύγουμε ή θα πούν οι άλλοι φύγετε. Ναι. Να το πούμε αυτό γιατί δυστυχώς όποια πλευρά και να υποστηρίζει κανείς δεν έχει διευκρινιστεί ούτε από νομικούς είτε από πολιτικούς επιστήμονες είτε και από πολιτικά κόμματα δεν έχει δοθεί απάντηση. Η μόνη περίπτωση να φύγει οποιαδήποτε χώρα από το ευρώ έτσι όπως είμαστε πλέον είναι να γίνει μια σύνοδος κορυφής όλων των κρατών μελών της Ένωσης και να αποφασίσουν όλες μαζί με ομόφωνη απόφαση την απομάκρυνση μιας χώρας. Εκ των πραγμάτων όμως μπορούμε από το να φύγουμε από το ευρώ. Εκ των δεν μπορεί να φύγει από την Ευρωπαϊκή πέραν Ένωση χωρίς απόφαση. Από συγγνώμη λίγο. Πέραν των τυπικών, των αποφάσεων, των συνόδων κορυφής, μπορούμε εκ των πραγμάτων να φύγουμε από το ευρώ. Ό,τι θέλετε. Όπως είπε ο κύριος, είναι το πράγμα πάρα πολύ σύνθετο. Και οι μηχανισμοί αυτοί θα σα πούνε μόνο οι ειδικοί που συμμετέχουν και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στους μηχανισμούς. Σε γενικές γραμμές είναι όπως τα είπε, θα υπάρξει μια αποσυμφωνία κλπ. Πρέπει μετά να καθοριστεί η νέα ισοτιμία. Έτσι, στην πραγματική μια ζωή, λέω όμως, στην καθημερινότητα. Οι συνέπειες δεν έχει πει κανένας. Αυτό έχει σημασία. Οι συνέπειες έχουν ακουστεί τόσα πολλά έτσι. Και ξέρετε, δεν ήθελα μέσα σε αυτή την εσωστρέφεια και τη διαμάχη να συμβάλλω. Ήρθα εδώ από αν μπορώ να βοηθήσω έτσι ώστε να δούμε πολύ πιο σφαιρικά το ρόλο της χώρας και τα προβλήματα της χώρας. Αυτό επιδιώκει το διεθνές γίγνεσθαι. Δεν πάει κανείς να μας τιμωρήσει. Αν εμείς κάναμε λάθη, προφανώς κάνανε και εκείνοι μερικά όμως λάθη, προσέξτε, πολύ λίγα λάθη, και σε συγκεκριμένες πολιτικές, μπορούσαν όλα να διορθωθούν. Το θέμα είναι ότι δεν συνεργαστήκαμε, δεν προσαρμοστήκαμε. Γι' αυτό τονίζω τη λέξη προσαρμογή αντί τη λέξη συμβιβασμού. Λοιπόν, αυτοί συνεργάστηκαν. Ο συμβιβασμός σημαίνει καταπίεση. Καταλάβατε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σχέση. Που δεν τη ζητάνε να πληρώσει τίποτα. Συμβιβασμό σημαίνει ότι κάποιο πάει να σου επιβάλλει κάτι το οποίο είναι άδικο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, νεαρέ μου. Γιατί μιλάτε για το διεθνές γίγνεσθαι. Χαίρομαι που με μένα. Από υπομονετικά. Δεν πάω να σε καταπιέσω να κάνει κάτι λάθο. Δεν είμαι ο τύρανο που σε κρατάω κάτω και σε πιέζω. Απλά και μόνο σου έχω δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την εποχή που είχαμε το Μάστριχ κλπ. Ότι εφόσον συμμετέχει και δέχτηκε να συμμετάσχει, γιατί εσύ έκανε έτσι. Να μπει στη ζώνη του ευρώ. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό σημαίνει κάποιες, κύριε καθηγητά, τα πλεονάσματα να χαράσουν την ισορροπία του ευρώ. Τα πλεονάσματα που έχει η Γερμανία τελευταία 15 χρόνια εκμεταλλευόμενη τις χώρες της περιφέρειας διαταράσουν σύμφωνα με τις συνθήκες ευρωπαϊκές στην ισορροπία του ευρώ. Όχι, γιατί, δεν έχει γίνει ποτέ, στα πλαίσια της μια τέτοια συζήτηση για τα πλεονάσματα. Αυτά είναι στα θέματα. Με συγχωρείτε. Όσο τα ελλείμματα διαταράσουν με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τόσο διαταράσουν τα πλεονάσματα. Το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι ένα αμυγός γερμανικό εμπεριαλιστικό σχέδιο που έχει δείξει το αληθινό του πρόσωπο. Μάλιστα.
Τι να κάνει, η Ιρλανδία ψήφισε ναι, όμως, και έχει εφταπλάσιο χρέος σε σχέση με το ΕΠΗ. Τόσα χρόνια όμως μέσα σε όλο αυτό, τόσα χρόνια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Υπάρχει σύνδεση, αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα σας δώσω λίγο το λόγο μετά τις διαφημίσεις. Θα πρέπει να θυμηθούμε κιόλας ότι εκτός από την πενταετία τη μαύρη, τόσα χρόνια μέσα στην Ευρώπη μια χαρά είμαστε και διμερούσαμε και τρώγαμε κιόλας. Να θυμηθούμε ότι η Ευρώπη μας έχει χαρίσει υπέροχες καλές στιγμές ευημερίας εκτός από τις πέντε, από τα πέντε μαύρα χρόνια, έτσι. Να θυμηθούμε και αυτά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται τώρα μέσα σε όλο αυτό το χαμό. Προσέξτε τι γίνεται. Ακούστε τώρα να σας εξηγήσω. Εμείς είχαμε ξεκινήσει ένα διαγωνισμό πριν την κρίση. Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλάξει, διότι όταν ξεκινάει ένας διαγωνισμός υπάρχει μια συμβολιογραφική πράξη, συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα τα 2 ευρώ τους για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Αυτό λοιπόν δεν αλλάζει, γιατί έτσι είναι η αγορά. Και πρέπει να πληρώσουμε και θα πληρώσουμε τα 15 χιλιάρικα όσο οφείλουμε. Πρώτο Θεός, να υπάρχει χώρα αύριο μεθαύριο που θα υπάρχει. Λοιπόν, ελπίδα, 15.000 ευρώ. 15.000 ευρώ, ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός. 15.000 ευρώ μετρητά. Καλή επιτυχία και διαφημίσεις. Υπάρχει έντονη κινητικότητα, ακούγεται, την ίστατη αυτή ώρα, την ίστατη ώρα, και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει και μια συζήτηση για έξοδο του Δουνουτού από τη συμφωνία. Ακούγονται πάρα πολλά βέβαια και από διάφορες πλευρές. Θα παρουσιαστεί μια νέα πρόταση της Ελλάδας μέχρι το βράδυ. Να σας θυμίσουμε ότι το οξυγόνο τελειώνει απόψε στις 12 το βράδυ, έτσι. Να σας το θυμίσω σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει. Οι τράπεζες είναι κλειστές, ρευστό δεν υπάρχει πουθενά. Έγινε ένας αγώνας για να μαζευτούν, να δοθούν οι συντάξεις και μισθοί αγώνας. Κάποιοι συνταξιούχοι που έχουμε και τους συνταξιούχους εδώ, που δεν έχουν κάρτα και που πηγαίνανε το κλασικό με το βιβλιαριάκι τους εκεί στην ουρά να πάρουν τα λεφτά, 120 ευρώ το φιλοδόρημα που θα πάρουν αυτή τη βδομάδα. Ο ιδιωτικός τομέας τέλος, δεν υπάρχει ιδιωτικός τομέας. Και επίσης θα πρέπει να ξανασκεφτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για τον επόμενο μήνα, επειδή θεωρούν ότι είναι όλα καλά που δουλεύουν στο δημόσιο και θα πληρώνονται αυτοί. Δεν πειράζει που ο ιδιωτικός τομέας καταραίει, γιατί έχω ακούσει δυστυχώς αυτές τις μέρες, Χριστέ μου, και τέτοιες στενόμυαλες απόψεις. Να θυμίσουμε ότι όσο ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει φόρους, δεν πληρώνει ΦΠΑ, δεν ξέρω τι λεφτά θα μαζευτούν τον άλλο μήνα για μισθούς και συντάξεις. Γιατί έχω ακούσει τα πάντα αυτές τις μέρες, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε την Ειρήνη Τσαβοπούλου, η οποία είναι... δεν την έχουμε. Δεν πειράζει. Θα πούμε λοιπόν σε λίγο, θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ για το όργιο συσκέψεων που συμβαίνει στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες για να βρεθεί μία λύση, καθώς λύγει το πρόγραμμα, να δούμε την κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα στη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη και τον κύριο Κούλογλου άκουα σήμερα το πρωί, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και προέτρεψε τον Πρωθυπουργό να συμφωνήσει και να δεχτεί τη νέα πρόταση Γιούγκερ, αν υπάρχει νέα πρόταση Γιούγκερ, γιατί είναι και λίγο σαφή όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Ξενοφόντα Βεργίνη. Ο κύριος Ξενοφών Βεργίνης είναι εισαγωγές τροφίμων. Τον είδα εκεί, είχε αρχίσει να εκνευρίζεται με τη συζήτηση. Δεν εκνευρίζομαι, κυρία Στεφανίδου. Απλά είμαι γεμάτος απορία, διότι εμένα που με βλέπετε εδώ, επί 7 χρόνια έκανα διαπραγμάτευση ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήμουν επικεφαλής όλων των αγροτικών, του δίκαιου εγκατάστασης και τα αγρονομισματικά, άρα που εξελίχθηκε σε ευρώ. Τι σημαίνει εδώ? Απορώ πως και οι σημερινοί Έλληνες μετά από 35-36 χρόνια δεν καταλαβαίνουμε τη λειτουργία και τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με συμμετοχή κρατών μελών μετά από μονομερή δήλωση ότι αποδέχονται το κοινοτικό κεκτημένο.
Δεν μας υποχρέωσε κανένας να μπούμε. Κάναμε τη μονομερή δήλωση ότι αποδεχόμαστε. Τι σημαίνει όμως κοινοτικό και εκτιμένο? Κανόνες, οδηγίες, συνθήκες διεθνείς που πρέπει να τις αποδεχθείς. Πολύ καλά. Πώς λειτουργεί? Λειτουργεί με συνεχείς προσεγγίσεις, συμβιβασμούς, ανταλλαγή απόψεων. Δεν μπορεί να επικρατήσει ο ένας, άρα δεν μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε η μερίδα του λέοντος, ούτε να επικρατήσει αυτό που λέμε ο ένας και όλοι οι άλλοι να πάνε δίπλα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συγκερασμός συμφερόντων, βεβαίως, συγκερασμός απόψεων και τέλος αποδοχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί κατηγορείται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ προσωπικά? Διότι δεν κατάφερε με τόσο χρόνο διαπραγματεύσεων να βρει λύσεις. Εκεί είναι το όλο το θέμα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να εξαντλήσει όλο το χρόνο για να μπορέσει να φτάσει στο σημερινό επίπεδο. Αυτό για μένα είναι το πλέον ισχυρό κατηγορητήριο. Και θα είναι και σε εθνικό επίπεδο. Δεν κατηγορούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούμε τον εαυτό μας ως Έλληνες, διότι δεν μπορέσαμε να βρούμε το δρόμο μας μέσα σε αυτό το πλήθος των κρατών μελών 28 και βεβαίως τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Ποια είναι τα ωφέλη, μα είναι δυνατόν να τα λέμε σήμερα? Από το 1981 έχουμε σταθερότητα πολιτική. Είναι λίγο? Δέστε προς το παρελθόν τι γινότανε. Δεύτερον, σταθερότητα οικονομική. Έστω και σε χαμηλές πτήσεις ενίοτε, έστω και σε χαμηλές, θα σας τα πούμε, έστω και σε χαμηλές πτήσεις, έστω και σε χαμηλές πτήσεις και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στο ευρώ, πάλι αυτό ήταν δική μας επιθυμία και καλά κάναμε, διότι ξεχνάμε τις συνεχείς υποτιμήσεις της δραχμής και δεν ξέραμε την άλλη μέρα τι θα ξημέρωνε. Ξέρετε ότι τώρα με αναφέρετε ως τρόφιμα, μάλιστα, και παραγωγική. Και είναι η εταιρεία και η εισαγωγική. Παράγει εσωτερικά και εισάγει. Εισαγωγές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν μας εμπιστεύεται κανένας. Εσείς προμηθεύετε τι, σούπερ μάρκετ, τι, βεβαίως, τι εισαγωγές? Όλη την αγορά. Να ρωτήσω κάτι, τι τρόφιμα προμηθεύετε? Τρόφιμα είναι γαλακτοκομικά. Γαλακτοκομικά. Ωραία, πάμε λίγο να σας ρωτήσω γι' αυτό. Προϊόντα κρέατος. Να σας ρωτήσω γι' αυτό. Και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία πάνε στην κατανάλωση. Ωραία. Προμηθεύετε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ αυτή τη βδομάδα ή την άλλη βδομάδα, αν συνεχίσουν να μένουν κλειστές οι τράπεζες? Δεν θα έχουμε προϊόντα, διότι σας λέω, και ακόμα και αν μας τα ζητάνε τα λεφτά να τα δώσουμε προκαταβολικά όπως τα ζητάνε, αντί 60, 30 ή 90 μέρες, δεν το μπορούμε. Τι προϊόντα δεν θα έχουμε, γιατί λέει ο Έλληνας, εγώ θα σας πω αυτά τα οποία μου λένε εκεί έξω. Βεβαίως. Α, μένα λέει δεν με νοιάζει, θα παίρνω λέει ελληνικό γάλα και τι έγινε. Θα βρω εγώ γάλα να αγοράσω, ναι, να πάρω ελληνικό. Συμφωνούμε. Σιγά, πώς κάνουν έτσι? Αν η αυτάρκεια, αν ο βαθμός αυτάρκειας της ελληνικής παραγωγής ήταν τουλάχιστον ένα 80% ή 70%, ναι, τότε βεβαίως θα υπήρχαν και κάποιοι που δεν θα παίρνανε, θα παίρνανε την επόμενη τρίτη μέρα. Σήμερα όμως είναι σε ορισμένα από αυτά τα προϊόντα που εισάγονται ούτε το 20% ούτε το 25%. Λοιπόν, επομένως, ένα λεπτό, θα πρέπει λοιπόν κάποιοι να μείνουν ενιστικοί. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί, έχει απορριθμιστεί η αγορά, κυρία Στεφανίδου. Ο δε ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή έχει νεκρωθεί. Δεν είναι θέμα των εισαγωγών. Δεν είναι θέμα τα σούπερ μάρκετ που δεν θα έχουν συνεχώς να εναποθηκεύουν ή να βγάζουν προς την κατανάλωση. Θέλετε να σας πω εγώ κάτι? Παρακαλώ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ προσπάθησε να αυξήσει την ποσότητα σε μακαρόνια. Γιατί πήγε ο κόσμος και εγώ στα μακαρόνια. Ακριβώς. Μακαρόνια λοιπόν ρύζι, στην Ελλάδα ζάχαρη. Είναι άφθονα. Γιατί δεν μπορούσε το σούπερ μάρκετ να το... Ο παραγωγός να χορηγήσει τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ αυτές τις ημέρες? Καταρχήν... Θέλετε να σας απαντήσω γιατί? Παρακαλώ. Λέει, μακαρόνια έχουμε άφθονα. Τη ζελατίνη. Τη ζελατίνη για να τα συσκευάσουμε. Υπάρχει. Την εισάγουμε. Υπάρχει. Όχι. Την εισάγουμε. Η επεξεργασία. Και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους προμηθευτές μας στο εξωτερικό. Είναι κλειστές οι τράπεζες. Να πούμε κάτι απλό, γιατί ειλικρινά τώρα. Είναι συμπληρωματική η οικονομία. Μεγάλη μερίδα του κόσμου που δεν έχει πραγματικά συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Σου λέει, εντάξει, εγώ 60 ευρώ βγάζω. Αν το πολλαπλασιάσει, 1.800 ευρώ το μήνα, δεν έχω τόσα.
Και τι πειράζει. Τι αλλάζει στη ζωή μου που κλείσαν οι τράπεζες. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που δεν καταλαβαίνει. Μα θα τα έχει τα 60 κάθε μέρα λοιπόν, για να τα παίρνει. Δεν τα έχει. Επομένως λοιπόν πάμε εδώ. Πάμε στον Κωστή το Βέιμο, δύο λεπτά θα σας δώσω πάλι το λόγο. Γιατί κάποια πληροφορία επιβεβαιώνεται από το εξωτερικό για τις επαφές της Ελλάδας με την Κομισιόν. Από τις Βρυξέλλες λοιπόν, Τατιάνα, πριν από λίγο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι υπήρξε χθες τηλεφωνική επαφή μεταξύ Τσίπρα Γιούγκερ με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο κύριος Γιούγκερ όμως είπε στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα πρέπει να κάνει εκείνος την κίνηση και μάλιστα έχει του είχε δώσει προθεσμία μέχρι χθες τα μεσάνυχτα. Τέτοια κίνηση, είπε ο κύριος Κινάς, όμως δεν έχει γίνει μέχρι και τη στιγμή που μιλούσε, δηλαδή πριν από λίγο. Οι όροι που του είχε θέσει ο κύριος Γιούγκερ, αυτά που του είχε ζητήσει ο κύριος Γιούγκερ του Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν να αποδεχθεί τις προτάσεις που είχαν γίνει την Παρασκευή σχετικά με την συμφωνία και να ταχθεί υπέρ του δημοψηφίσματος που έχει προκηρυχθεί για την ερχόμενη Κυριακή. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν και να ικανοποιηθούν οι οικονομικές ανάγκες της χώρας και να υπάρξουν και αναγκαίες διαδικασίες για το πρόγραμμα των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που ο κύριος Γιούγκερ έχει υποσχεθεί στην Ελλάδα για ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Μπορείς λοιπόν άλλη μια φορά, Κωστή, να επαναλάβεις τους όρους που θέτει η Κομισιόν. Αποδοχή των προτάσεων της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ναι, στο δημοψήφισμα, να ταχθεί υπέρ του ναι. Ποιες είναι οι προτάσεις Παρασκευής και του Σαββάτου, να θυμηθούμε, τι θα πει προτάσεις Παρασκευής και του Σαββάτου. Όλα αυτά τα μέτρα που προτείνονταν στην ελληνική κυβέρνηση, να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει ο κύριος Γιούγκερ προφανώς. Μιλάμε για το σχέδιο Γιούγκερ. Όχι μόνο ο κύριος Γιούγκερ, ναι, είναι για να θυμηθούμε τώρα, γιατί προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που γίνεται, έτσι. Ναι. Είχε βγει ο κύριος Γιούγκερ σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες και είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση μίλησε για ένα δημοψήφισμα, θέτει ένα δημοψήφισμα στον κόσμο και μια πρόταση των θεσμών η οποία δεν είναι συμφωνημένη, δεν είναι τελική. Ότι εμείς είχαμε βάλει στο τραπέζι 2-3 άλλα πράγματα. Υπάρχει επισημένη παράθεση μεταξύ κυβέρνησης και. Ακριβώς. Η κυβέρνηση μιλάει για τελεσίγραφο. Λέω ότι είπε χθες ο κύριος Γιούγκερ, για να αποκωδικοποιήσουμε τώρα τι λέει η Κομισιόν, έτσι. Ναι, ναι. Ότι εμείς, οι θεσμοί, η Κομισιόν, όλοι μαζί τέλος πάντων, είχαμε κάνει μία νέα πρόταση, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν συζητήθηκε ποτέ μέχρι τέλους. Τη γράφαμε για την ακρίβεια, λένε. Τη γράφαμε όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα. Μπράβο. Τη γράφαμε όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας σε διάγγελμά του το δημοψήφισμα. Δεν ήταν ολοκληρωμένη δηλαδή. Έρχεται λοιπόν τώρα ο εκπρόσωπος του κυρίου Γιούγκερ και τι λέει. Αυτή την πρόταση που εμείς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε και που την ξέρετε και την έχουμε, που είναι στην ουσία ελαφρώς βελτιωμένη η πρόταση των 8 δις του κυρίου Τσίπρα, αυτό είναι. Ακριβώς, και υπάρχουν είναι η πρόταση της ελληνικής πλευράς των 8 δις. Αυτό είναι, αλλά είναι βελτιωμένη. Αυτό είναι. Λέμε λοιπόν, τι θέλετε να την πάρετε αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη πρόταση, αν εσείς επικοινωνήσετε και εσείς μας τη θέσετε. Ακριβώς. Και τι άλλο του λέει. Να ταχθεί υπέρ του ναι στο δημοσίευμα της Κυριακής. Ωραία. Πάρε λοιπόν, λέει, αυτή την πρόταση, τη δικιά σου δηλαδή πρόταση ελαφρώς βελτιωμένη, των 8 δις ελαφρώς βελτιωμένη, και βγες στο δημοψήφισμα και πες ναι. Ακριβώς. Αυτό του λέει. Ακριβώς. Και η προθεσμία για να απαντήσουμε εμείς είναι μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12. Ήταν μέχρι χθες τα μεσάνυχτα, είπε ο Μαργαρίτης Χινάς. Χθες τα μεσάνυχτα. Αλλά ακόμα και μέχρι σήμερα, λέει, δεν έχουμε καμία απάντηση. Ωραία. Άρα, στην ουσία, θα πρέπει μέχρι σήμερα, έστω μέχρι το βράδυ, να έχουμε απαντήσει εμείς σε αυτό. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα με το δούνο του, με την πληρωμή. Μάλιστα. Λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι οι εγωισμοί προηγούνται των εθνικών συμφερόντων. Θα έλεγα σε αυτή τη φάση, σημερινή μάλιστα που απομένουν μερικές ώρες, δεν υπάρχουν εγωισμοί. Υπάρχει προσπάθεια προσέγγισης για να κρατήσουμε και τα κεκτημένα και να προχωρήσουμε τις θέσεις μας. Και αυτό μας δίνεται η ευκαιρία. Γιατί ξέρετε, μπορεί να είχαν δυσκολίες, μπορεί και οι άλλοι να μην είναι αθώοι και δεν είναι. Όμως εμείς αποχωρήσαμε από τη διαπραγμάτευση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και από μόνο του λέει ότι αρνούμαστε. Και έρχεσαι και κάνεις ένα δημοψήφισμα. Να πάρεις τι. Δεν μπαίνεις τίποτα από το δημοψήφισμα. Αυτό που λέμε αναβάπτιση στην κοινή γνώμη, από την κοινή γνώμη και από το λαό, είναι αστείο. Θα το χαρακτηρίσω έτσι αστείο. Πρώτα-πρώτα διότι ήταν ενοπή η εντολή. Και δεύτερον, δεν ενοχοποιείς το λαό σου για κάτι που καλείσαι εσύ να προετοιμάζεσαι για να διαπραγματευτείς και να πάρεις.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς όταν κάναμε τις διαπραγματεύσεις τότε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, δίναμε αναφορά κάθε δεύτερη μέρα, παίρναμε κατευθύνσεις και ξαναπηγαίναμε στη διαπραγμάτευση με μία, δύο και τρίτη γραμμή αμήνης ή επίθεσης. Τέτοια προετοιμασία όμως δεν έγινε. Συλλήπτουν απόλυτα. Εδώ συγκρίνονται απόλυτα. Πώς? Διότι βεβαίως ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία, γιατί όχι, έδωσε όλο αυτό το πλαίσιο. Γιατί χωρίς αυτό το πλαίσιο δεν θα μπορούσαμε σήμερα να συζητάμε ισότιμα μέσα σε ένα πλαίσιο 28 κρατών και 29 κρατών. Άρα λοιπόν, τι έρχεσαι να κάνεις σήμερα? Να βελτιώσεις το σημερινό πλαίσιο, κυρία Στεφαγίδου. Είχε χώρα και να λειτουργήσεις. Βεβαίως, ακούστε, τα μνημόνια όμως διορθώνονται. Διότι άλλο να βελτιώσεις. Ακούστε, κύριε. Άλλο να βελτιώσεις. Ακούστε, είστε δικηγόρος και ναι, το ξέρω ότι είστε δικηγόρος και νέος άνθρωπος. Τι θα κάνετε για να προσεγγίσετε και να έχετε αυτό το αποτέλεσμα που θέλετε? Θα το πάρετε από την αρχή αν ή θα το προσεγγίσετε σταδιακά? Άρα λοιπόν είναι και θέμα μεθόδευσης και τεχνικής. Έχετε αυτοώσει τους θεσμούς. Η κυβέρνηση πήγε καβάλα στάλογο για να κάνει τι? Επιβάλλει τι? Δεν επιβάλλει στον διαπραγματευτή. Υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό ακόμα, που είναι η διαπραγμάτευση. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια ανοιχτή γραμμή και πάλι διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Δεν τέλειωσε είναι... ποτέ αυτή. Τώρα το δεν τέλειωσε. Όταν αποχωρείς, κύριε, δεν συγχωρείτε. Δεν τέλειωσε. Κυρία Στεφανίδη, εάν υπάρχει κυβερνητικό σε πρόβλημα... Δεν τέλειωσε ποτέ διαπραγμάτευση. Εγώ ξέρω... Να πάει το λόγο για να πει αυτά τώρα σοβαρά, μιλάτε. Εγώ ξέρω ότι εχθές η κυρία Μέρκελ... Υπάρχει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Μέρκελ εχθές η συνέντευξη που είπε... Δεν τον απορριφτώ. Αλλά να σου πει. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν θυμάστε καλά, διαβάστε καλά. Ειρήνη Σαββοπούλου. Τι διαβάσατε? Ειρήνη μου. Εσείς διαβάσατε. Καλά τώρα. Λέτε εσείς. Καλό μεσημέρι πάλι. Είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Είχε αρχίσει από χθες το βράδυ μία διαρροή ότι έχει ανοίξει ο κύριος Γιούγκερ ένα διάβλο επικοινωνίας και έχει κάνει μια νέα πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα πληροφορούμαστε ότι και γράφουν πολλές ιστοσελίδες ότι ενδεχομένως η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει μια νέα πρόταση και πήρε την πρωτοβουλία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, θα σου μεταφέρω τις πληροφορίες που έχουμε από την πλευρά της Αθήνας, πληροφορίες που προέρχονται από χθες το βράδυ. Υπήρχε λοιπόν πληροφορία ότι υπήρχε μια νέα πρωτοβουλία από πλευρά Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ προς την Αθήνα. Αυτό που μάθαμε εμείς από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι η πρόταση του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ ήταν η ίδια που υπήρχε στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες, με την οποία καλούσε ουσιαστικά να αποδεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας, να πει ναι στο δημοψήφισμα, σε αυτή την πρόταση, και μετά να κάτσει στο τραπέζι πάλι των διαπραγματεύσεων και να γίνουν κάποιες αλλαγές πάνω στην ίδια πρόταση των θεσμών. Κάτι που απέρριψε το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε μαθαίνοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία εκ μέρους της Αθήνας για μια πρόταση, νέα πρόταση. Τι άλλαξε, εντωμεταξύ? Εκτός από τις κλειστές τράπεζες και την κατάσταση η οποία έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο, τι άλλαξε και η ελληνική κυβέρνηση το χθεσινό όχι ή το προχθεσινό όχι, αποφασίζει σήμερα ότι είναι ναι στη διαπραγμάτευση και ναι σε μια νέα πρόταση? Τι έχει αλλάξει? Η Αθήνα δεν είχε πει ποτέ όχι στη διαπραγμάτευση. Επί της ουσίας, τουλάχιστον όπως λέει το Μέγαρο Μαξίμου, ήθελε να κρατήσει και επεδίωκε μέχρι και την ίσα τη στιγμή να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τις Βρυξέλλες. Προφανώς και με την πίεση της κατάστασης όλης αυτής που δημιουργείται, είναι μεγάλο το βάρος της ευθύνης και του όποιου ρίσκου υπάρχει και ενέχει αυτό. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη μια τέτοια πρωτοβουλία. Ήρθα παρόντα να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά ξανά ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Πριν από λίγα λεπτά όμως είχαμε και μία δήλωση του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κ. Φλαμπουράρη, και Υπουργού Επικρατείας, που έχει την αξία της. Ο κ. Φλαμπουράρης λοιπόν διαψεύδει φήμες ότι υπήρξε νέα πρόταση Γιούγκερ, και όντως δεν υπήρξε, από τη στιγμή που, όσο μαθαίνουμε τουλάχιστον από εδώ, αυτή η πρόταση ήταν η ίδια όπου υπήρξε στο τραπέζι την Παρασκευή. Όμως... Είναι, συγγνώμη, Ειρήνη μου, γιατί θα τρελαθούμε ένα λεπτάκι, Ειρήνη μου, ένα λεπτάκι. Διαψεύδει ο κύριος Φλαμπουράρης ότι υπήρχε νέα πρόταση Γιούγκερ. Είναι αυτή η πρόταση που ελληνική κυβέρνηση, με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσαν δημόσια ότι δεν την ήξεραν? Αυτή η πρόταση, ότι δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς? Γιατί αν θυμάμαι καλά,
Πολλά στελέχη είπαν ότι εμάς η Τρόικα, οι θεσμοί τέλος πάντων, μας έδωσαν ένα τελεσίγραφο. Και ότι εμείς δεν ξέραμε για καμία πρόταση Γιούγκερ. Αυτή είναι η πρόταση Γιούγκερ που δεν ξέρανε που συζητιέται τώρα. Είναι η πρόταση η οποία θα ερχόταν ήρθα στο τραπέζι του Eurogroup, ενώ είχε αποφασιστεί να προχωρήσει σε δημοψήφισμα η Αθήνα ή λίγες ώρες πριν, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά είχε το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, είχε επιστρέψει πάλι στο 13% από το 23% που είχε πάρει στα χέρια της η κυβέρνηση. Μάλιστα. Περιγράφοντας όμως, ήθελα να καταλήξω στη δήλωση και να περιγράφει την πρόταση που στέλνει η Αθήνα. Γιατί λέει ότι η οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει καμία μείωση σε μισθού και συντάξει, την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτατου μισθού, πρόσθετο αναπτυξιακό πακέτο και αναδιάσωση. Μα δεν υπήρχε στην πρόταση, μα και στην πρόταση που θα ψηφίσουμε την Κυριακή, επειδή κάθισα και τη διάβασα. Δεν μιλάει για μείωση στου μισθού η πρόταση των δανειστών. Μιλάει ξεκάθαρα. Όχι, μιλάει, συγγνώμη, αλλά τη διάβασα. Μέτρα 1% του ΑΕΠ από το ασφαλιστικό, αναπόφευκτα θα φτάσει και εκεί. Καλά, δεν ξέρω αν θα φτάσει και πώς θα φτάσει αναπόφευκτα, αλλά επειδή προσπάθησα να δω τι ζητάνε κι εγώ, το πάλεψα, δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή φαντάζομαι η γιαγιά που θα πάει να ψηφίσει το δημοψήφισμα τι θα καταλάβει. Ναι, εγώ δεν διάβασα, ίσως εγώ να μην κατάλαβα, αλλά πρόταση για μείωση μισθών δεν διάβασα. Τέλος πάντων. Επειδή υπάρχει ένα ενιαίο νομο, πώς το λένε, το μισθολόγιο το καινούργιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα υπουργεία. Α, είναι το ενιαίο. Αυτό ήταν μια παλιά υποχρέωση, έχει σχεδιαστεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί και αν εφαρμοστεί. Αυτό θα οδηγήσει σε μια μείωση. Μέσω σταθμική. Θα κάνει εξορθολογισμό. Απαγορεύει και την αύξηση κατώτατου του μισθού. Κατάλαβα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στην κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά. Λοιπόν, καταρχήν, κυρία Στεφανίδη, θέλω να απευθυνθώ σε όλους. Εγώ ήρθα από το νοσοκομείο, τώρα τις τελευταίες μέρες ο κόσμος είναι σε ένα πανικό. Σε αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται στο γεννηματά. Στο γεννηματά, στο γενικό κρατικό. Λοιπόν, ο κόσμος είναι σε ένα πανικό. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Γιατί ειδικά για εμάς τους γιατρούς, πανικός σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε πρόβλημα. Σκεφτείτε το γιατρό να έχει τον άρρωστο, να παλεύει μεταξύ ζωής και θανάτου και να είσαι πανικό. Σωστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι έχουμε μεταφέρει το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ψυχραιμία από όλους μας και αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν για να λύσουν το θέμα θα πρέπει να προχωρήσουν να ασχοληθούν. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ χαίρομαι που έχω φοιτητές απέναντι ιατρικής και θέλω να πω και να τονίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί σε λίγο καιρό θα αναγκαστούν να φύγουν για το εξωτερικό, γιατί ήδη έχουν φύγει 12.000 κόσμος γιατροί για το εξωτερικό, γιατί εδώ δεν βρίσκουν δουλειά. Και σκεφτείτε ότι όλους αυτούς τους νέους. Αυτούς τους νέους ανθρώπους τους σπουδάζει η Ελλάδα, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, να τους κρατήσουμε εδώ, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε και τα καλύτερα μυαλά. Γιατί όταν πάνε έξω αυτό αποδεικνύεται. Ποιος είναι που φύγανε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αυτό, εγώ έζησα αυτές τις μέρες τραγικές σκηνές από τους ασθενείς. Οι οποίοι έρχονταν και λέγανε τι θα κάνουμε, δεν θα χειρουργηθούμε, θα πεθάνουμε, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Βεβαίως και χθες μάλιστα είχαμε διοικητικό συμβούλιο στην ΕΙΝΑΠ και απευθυνθήκαμε προς όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά λέγοντας ότι εμείς θα είμαστε στο πόστο μας, ότι όλοι θα δουλέψουμε, όλοι θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και ευελπιστούμε ότι θα δοθούν λύσεις εντός των ημερών. Τώρα το να κάνουμε όλοι ότι ξέρουμε τα πάντα και να λέμε ιδέες ο καθένας μας που στην ουσία δεν ξέρουμε τίποτα, ας αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που διαπραγματεύονται, που ξέρουν τι θα κάνουν για να λύσουν τα προβλήματα. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να είμαστε σε έναν πανικό και σε μια σχιζοφρένεια. Προηγουμένως είπατε ξεκινώντας
ότι δεν υπάρχει, λιγοστεύει το οξυγόνο. Ξέρετε τι σημαίνει στην ιατρική ορολογία, σε λίγο τελειώνει το οξυγόνο, σημαίνει θάνατος. Δεν είμαστε σε θάνατο, προς Θεού. Στην ιατρική ορολογία επίσης υπάρχει διασωλήνωση, πάνω σε φυτό. Παίρνει οξυγόνο, αλλά είναι φυτό. Για να μην καταπτύσσουμε έτσι όμως. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας και με τη συμμετοχή μας και να πούμε ότι με ψυχραιμία τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να πάρθουν οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Έλεος, ψυχραιμία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε να σας πω τι αντιμετωπίσαμε αυτές τις μέρες. Πείτε το αυτό στο συνταξιούχο που κάθεται δίπλα σας, τον κύριο Ραλάκη, τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων. Πείτε το αυτή την ψυχραιμία στο συνταξιούχο. Ο οποίος συνταξιούχος θα πρέπει να απαντήσει στους συνταξιούχους του που δεν έχουν κάρτα. Και να τους εξηγήσει ο άνθρωπος πώς και γιατί, πού θα πάνε τη σύνταξή τους και αν θα πάρουν ένα φιλοδόρημα 120 ευρώ έναντι τη σύνταξη αυτό το μήνα. Ο κύριος Ραλάκης που κάνετε δίπλα σας, μετά τις διαφημίσεις θα μας τα πείτε όλα, αλλά κύριε Ραλάκη. Αλλά με το να βγούμε και να φωνάζουμε όλοι μαζί και να λέμε πω τι θα γίνει, υπάρχει λύση. Συγγνώμη. Αν πούμε ναι σε όλα, θα πάρουμε σύνταξη γενικά εμείς. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα. Ειλικρινά τώρα, πιστεύετε αν πείτε όχι σε όλα θα την πάρει τη σύνταξη. Δεν είπα κανένα πούμε όχι. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι αν πούμε ναι, δεν θα πάρουμε σύνταξη. Ή αν πούμε όχι, θα πάρουμε σύνταξη. Ή το αντίστροφο. Αν δεν είναι δυνατό, πρέπει να πάρουμε όλοι μαζί να συνεννοηθούμε και να είμαστε μια γροθιά. Λένε κάποιοι να πούμε όχι. Υπάρχει λύση. Δεν θα πάρουμε σύνταξη. Αν δεν λυθεί το θέμα του χρέους, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Και στο νέο θα μας πούμε τη σύνταξη. Αλλά μπορούμε να συνεννοηθούμε με κάποιο τρόπο. Πέντε χρόνια ησυχία ήταν όμω πριν. Λοιπόν, 15.000 ευρώ το θα πάρουμε. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Αυτά έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν ξεκινάς κάτι και υπογράφεις τα συμβολεάκια σου, είσαι υποχρεωμένος να το τελειώσεις. 15.000. Ειλικρινά, αν το ξέραμε, δεν θα το ξεκινάγαμε το διαγωνισμό. Δεν το ξέραμε, το ξεκινήσαμε. Τώρα τον συνεχίζουμε. 15.000 ευρώ μετρικά δικά σας στο 90 11 51 51 51. Καλή επιτυχία σε όλους εσάς. Καλή επιτυχία και στη χώρα. Ωραία. Τρέχουν εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη μου, Ειρήνη Σαββοπούλου. Νομίζω ότι θα τα πούμε πολλές φορές. Πολλές. Το απόγευμα. Λοιπόν, μόλις πριν λίγα λεπτά μάθαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε την εμβολική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κομισιόν, με τον Μάρτιν Σούλτς και τον κύριο Ντράγκη. Όλα αυτά προφανώς εντάσσονται στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως μαθαίνουμε από το πρωί, το ΚΕΠΕΝΤΕ, να βρεθεί μία λύση στην εκπνοή αυτού του προγράμματος. Και μένει να μάθουμε και το περιεχόμενο βέβαια των συνομιλιών. Και χθες είχε μιλήσει ζητώντας παράταση του προγράμματος ώστε να μην στερέψει η αγορά και να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση την πιεστική. Ήταν όχι εκ μέρους των θεσμών αυτό το αίτημα της παράτασης. Μένει να δούμε σήμερα ποια ήταν το περιεχόμενο των συνομιλιών και αν αφορά όντως την πρόταση που έχει στα σκαριά η Αθήνα προς την επίτευξη μιας συμφωνίας ή στην έναρξη νέων διαπραγματεύσεων. Πληροφορίες που μεταφέρονται στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα αναφέρουν ότι έχει τεθεί σε ετοιμότητα το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Δεν μπορώ να σου βεβαιώσω κάτι τέτοιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εδώ, είναι στενοί του συνεργάτες εδώ. Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι ενδεχομένως να ζητηθεί έκτακτο Eurogroup, αλλά μέχρι εκεί. Επειδή οι πληροφορίες δεν έρχονται μόνο σε εμάς εδώ, τους Έλληνες δημοσιογράφους, ταξιδεύουν και έξω γρήγορα. Η Bild επίσης, η εφημερίδα Bild, η οποία είναι αρκετά λαϊκίστικη και κίτρινη, όμως συχνά έχει καλό ρεπορτάζ, κάνει λόγο για συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα σήμερα και αύριο. Περιμένουμε σήμερα ή αύριο. Κάνει λόγο για συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα με Ευρωπαίους εταίρους σήμερα ή αύριο. Άρα η πληροφόρηση είναι και από εκεί. Δηλαδή διασταυρώνεται η πληροφόρηση τόσο από τους Έλληνες δημοσιογράφους όσο και από τους Γερμανούς. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει αυτό σήμερα. Σημαίνει ότι λειτουργούν αυτά που είπε χθες, νομίζω, ο Τσίπρας συνέντευξη τύπου. Είπε ότι είμαστε εδώ για να βρούμε λύση. Νομίζω αυτό σημαίνει. Είναι πολύ απλό. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω. Αν έχουμε φτάσει στο σημείο
να μην πιστεύουμε όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός και κάνει μια συνέντευξη τύπου αυτά που λέει. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η άποψη, να μην πιστεύουμε τίποτα. Δεν μας έπεισε πιστεύω μέχρι κάποια. Τώρα. Δεν μας έπεισε μέχρι εγώ τώρα. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή, άλλα μας είπε ο κύριος Γιούνκερ την Παρασκευή, άλλα είπε την περασμένη Τετάρτη, άλλα είπε την Κυριακή το απόγευμα. Άλλα την Δευτέρα το μεσημέρι και άλλα τηλεφώνησε και έβαλε χθες. Σταυρό, ο κύριος Φίλης πριν μια εβδομάδα κατηγορούσε την κυρία Μπακογιάννη ότι δεν θα γίνουν capital control. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου αύριο πρέπει να πάρει 200 ευρώ φάρμακα και εγώ μπορώ να βγάλω 60 ευρώ από την τράπεζα. Δεν είσαι ο μόνος. Μισό λεπτό, μην λαϊκίσουμε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά μην λέμε ότι οι Ευρωπαίοι φάσκουν και αντιφάσκουν. Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, γεια σα. Ο κύριος Φίλης έλεγε ότι δεν θα γίνουν capital control. Ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε ότι είναι πιθανότερο. Εγώ ξέρω, να μην ανατείλει ο ίδιος παρά να μας κόψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ξέρω. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ότι θέλουμε, δηλαδή, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 4 μέρες μέσα έχει κάνει 4 διαφορετικές δηλώσεις μετά από το αυτό που του είπε ο Πρωθυπουργός. Τι έχει αλλάξει, κ. Γιώργο. Τι έχει αλλάξει. Για θυμηθείτε λίγο τι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει. Με άλλο κείμενο. Ξεκίνησε η Δευτέρα η περασμένη και θυμάστε πολύ καλά τις δηλώσεις. Όχι, θυμάστε πολύ καλά τη Δευτέρα την περασμένη. Υπάρχει μια σύγκληση. Θυμάστε πολύ καλά το μετέδωσαν όλα τα μέσα που κάνανε δήλωση οι θεσμοί και ο κ. Γιούνκερ και είπε η πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση και τη διαβάσαμε όλοι στα μέσα. Ναι. Το 11 σελίδο, την περασμένη Δευτέρα. Το 11 σελίδο. Είπαν ότι είναι βάση συμφωνία. Τη δική μα κυβέρνηση, τα οκτώδεις λες ή τα ποσά. Τα μέτρα που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Είπαν όλοι οι ξένοι. Δεν σα αρέσει. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Το προσπερνάς, γιατί. Είπαν όλοι οι ξένοι ότι είναι βάση και συμφωνία. Θυμάστε όλοι πολύ καλά ότι την Πέμπτη πηγαίναμε για συμφωνία. Το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Το θυμόμαστε. Και ξαφνικά είδαμε ότι ούτε για τη ρύθμιση του χρέους δεχτήκανε τελευταία στιγμή. Και να σα θυμίσω, ποιοι πήγανε την Τετάρτη το βράδυ και το απόγευμα. Από την Ελληνική Βουλή, ποια κόμματα πήγανε στις Βρυξέλλες και διέρευσαν ότι ρίξε τον Τσίπρα και να τα βρούμε. Ποιος, ένα λεπτό τώρα. Τώρα η θέση σου, εγώ το είπα. Και πριν λέγατε κάτι σωστά, τώρα εσείς κύριε Ραλάκη από τη γωνία εδώ. Τώρα υπάρχει αναξιοπιστία. Ακούστε τώρα τι λάθος έκανα. Και το δικό σας κανάλι τα μετέδωσε. Ορίστε. Τι δικό σας κανάλι τα μετέδωσε. Το δικό μας κανάλι μετέδωσε ότι πήγε ο Σαμαράς, ο Θοδωράκης στις Βρυξέλλες και είπαν ρίξε τον Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι μετέδωσε κάτι τέτοιο το Σταρ. Συγγνώμη. Κύριε Ραλάκη. Δεν μου δώσατε το λόγο, αλλά ναι, κάποιος εδώ πέρα είχα υποσχεθεί και μετά ξεχάστηκα. Θέλοντα και μη τον άλλον. Τέλος πάντων. Πάντως μας ευνηδιάσατε όταν είπατε ότι το αεροπλάνο έτοιμο για να φύγει, γιατί έχουμε πολλές φορές ακούσει αεροπλάνα που φεύγουν. Μας ευνηδιάσατε και ευχόμαστε να μην είναι. Δεν ευχόμαστε. Ναι. Το λέω χάρη αστείο. Ακούτε να είστε, κυρία. Εσείς συνταξιούχοι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Αυτό έχετε μιλήσει και με συνταξιούχους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά. Εμείς συνταξιούχοι θεωρούμε ότι το ζήτημα δεν είναι. Δεν είναι τεχνοκρατικό. Μία πρόταση, άλλη πρόταση, εδώ, εκεί, είπε ο Γιούγκερ, δεν είπε ο Γιούγκερ, είπε ελληνική η κυβέρνηση, δεν είπε ελληνική κυβέρνηση κτλ. Εμείς βλέπουμε οι συνταξιούχοι καθαρά ότι υπάρχουν δύο προτάσεις πάνω στο τραπέζι, μία της ελληνικής κυβέρνησης και μία των αρπακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες και οι δύο συνιστούν βάση για μελλοντικά μνημόνια. Καθαρά πράγματα. Εδώ που αυτό δεν τολμά να το διαψεύσει όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά ούτε και ο φίλος που υποστηρίζει την κυβέρνηση. Εδώ έχουμε, εδώ έχουμε τη σύναξη, την παράλληλη διατύπωση των δύο προτάσεων και έχει 27 σημεία. Στα 27 αυτά σημεία μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά έχουν ελαφρά διαφοροποίηση η Κομισιόν και σε μία ελαφρά διαφοροποίηση η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν θα κρατήσει. Αν θέλετε να σας το δώσω. Σας παρακαλώ, εγώ σας άκουγα. Δεν είναι όμως έτσι όπως τα λέτε. Δεν πειράζει. Εντάξει, πείτε μου. Πείτε. Στο σημείο 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Μεγάλη διαφορά δεν έχουν δυστυχώς αυτές οι δύο προτάσεις. Δεν έχουν καμία διαφορά. Για όλους μας. Τι λέτε τώρα. Δυστυχώς για όλους μας. Εδώ έχουμε μία
βάση για νέα μνημόνια. Πώς το λέτε, το λίγο πολύ πολύ να μας δώσουν κάτι λίγο, να μας χαρίσουν το ΕΚΑΣ, κάτι να μας χαρίσουν, αλλά πολύ μεγάλη. Η κυβέρνηση για το ΕΚΑΣ που αφορά τους συνταξιούχους λέει ότι θέλει να το καταργήσει μέχρι το 2020. Πρέπει να καταργηθεί το ΕΚΑΣ μέχρι το 2020. Να. Τα αρπακτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε μέχρι το 2019. Έσταξε η ώρα του Γαϊδά. Όχι, θα τα πούμε έτσι, λαϊκά ας πούμε. Και για να μην πούμε και τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ένα, μια εσείς συμφωνία. Δηλαδή συνταξιούχοι βλέπετε ότι ό,τι και να είναι θα έρθει ένα νέο μνημόνιο που πάλι θα βγείτε χαμένοι. Ακριβώς. Αυτό βλέπετε. Ακριβώς. Και αυτό το ζουμιό. Αυτό είναι το ζουμιό. Όχι, δεν τελείωσε ακόμα. Κύριε Στεφανίδου, εάν τελειώσει. Παρακαλώ κύριε καθηγητά, δεν τελείωσε ακόμα. Μπράβο, αν τελειώσετε κάτι. Ναι. Θα μας πείτε τι θέλετε. Στον χρόνο μου βέβαια. Τι θέλετε να μας πείτε όταν τελειώσετε. Εμείς όταν κατεβάζαμε τους συνταξιούχους και στην τελευταία κινητοποίηση με τους 20.000 συνταξιούχους από όλη την Ελλάδα. Και σε όλες τις άλλες μας συζητήσεις βάζουμε κάτω όχι κυβερνήσεις, πρόσωπα κτλ. Βάζουμε κάτω πολιτικές. Να. Και τους λέμε εμείς καταδικάζουμε αυτές τις πολιτικές, ζητάμε αυτά 1, 2, 3, 4 και μας είναι αδιάφορο ποια κυβέρνηση θα τα εφαρμόσει. Μέχρι σήμερα που συναντηθήκαμε με τον κύριο Καραμαλή 3 φορές, συναντηθήκαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση άλλες τόσες και προχθές προς τιμήν σε εισαγωγικά του κυρίου Φλαμπουράρη που μας δέχτηκε έξω από τη Μαξίμου, έξω στο δρόμο από το Μαξίμου, προς τιμή του κυρίου Φλαμπουράρη, μέσα σε εισαγωγικά, δεν πήραμε απάντηση για τα αιτήματά μας. Δεν πήραμε. Θα μας επανέλθουν οι συντάξεις. Θα επανέλθει ο 13ος μισθός. Θα σταματήσει η ηλιασία του ΕΚΑΣ. Θα υπάρξει ένα πακέτο στον τομέα υγείας που θα είναι δημόσιο δωρεάν για όλους και όχι να πεθαίνουμε. Έχει δεσμευτεί. Όλα αυτά λοιπόν για μας βαδίζουν πάνω στη λογική ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να διαλέγουν το βεζίρι που θα τους πάρει το κεφάλι στη θέση του άλλου βεζίρι. Μάλιστα. Ως εκ τούτου λοιπόν, και φτάνουμε στο επιζητούμενο που είπατε από την αρχή, ότι εμείς μπροστά σε αυτή τη στιγμή. Το άλλο μνημόνιο θα έχουμε αυτό. Τι θέλετε μας λέτε. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς δώσαμε. Είπαμε τη γνώμη μας και στους συνταξιούχους με ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία μας και ζητήσαμε στο επικείμενο αυτό δημοψήφισμα, αν γίνει, οι συνταξιούχοι να εκφράσουν τα βάσανά τους με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Δηλαδή. Ακόμα να ρίξουν μέσα στο φάκελο και τα αιτήματα του συνταξιουχικού κινήματος. Και σε αυτό μας βρίσκει σύμφωνο. Μας βρίσκει σύμφωνος όλοι. Την άποψη του κουκουέ, δηλαδή. Πώς? Άρα δεν θέλετε, δεν έχετε απάντηση. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Κύριε Στεφανίδη, όταν τελειώσει, θα δηλαδή μια μικρή παρέμβαση. Τι θέλετε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάτε. Θέλουμε την άποψη, μεταφέρουμε τώρα. Θέλουμε ναι, ούτε όχι. Να μην υπάρξει μνημόνιο. Θέλουμε η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να προχωρήσει μπροστά και να μην βάζει το λαό εξυλαστήριο. Πάμε παρακάτω. Δεν χαιρόμαστε που μας ρωτάει η κυβέρνηση. 5 δευτερόλεπτα. Τι να πείτε, μας ρωτάει. Πριν ποιο ρωτάει. Εμάς ρωτάει. Όλοι σε εμάς ρωτάει. Κάνετε λάθος αν ρωτάει μας. Αν ρωτάει το λαό, κάνετε λάθος. Θέλει να άλωθει από το λαό για να την αποδεσμεύσει να εφαρμόσει την πολιτική τη. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κόσμο διαμαρτυρόταν. Και έλεγε, μας ρωτήσανε, τώρα που μας ρωτάνε, λέει, καλά, μας ρωτάνε. Δεν μας ρωτάει ο λαό, δεν ρωτάει το λαό. Το θέμα όμως είναι γιατί ρωτάς τον άνθρωπο, δηλαδή, οκ, τι το ρωτάς. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Βερνίκο, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Καλησπέρα σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και από μένα. Την άποψή σας στο ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος, την άποψή σας για το ναι και το όχι. Βεβαίως έχουμε και εξελίξεις σήμερα και βάζουμε και ένα αν γίνει το δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, μετά τις σημερινές εξελίξεις. Ωραία. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί η καλύτερη εκδοχή που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι το δημοψήφισμα αποτελεί τμήμα μιας διαπραγματευτικής τακτικής που σύντομα θα τελειώσει. Το δημοψήφισμα αυτό καθ' αυτό δεν στέκει, γιατί το ερώτημά του δεν είναι καθαρό, δεν ξέρει ο κόσμος τι πάει να ψηφίσει, ο καθένας δίνει τη δικιά του ερμηνεία και χρησιμοποιούνται υπερβολικές εκφράσεις προκειμένου ο καθένας να στηρίξει την άποψή του.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τράπεζες είναι κλειστές, ο τουρισμός πλήττεται και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βρίσκεται η χώρα μας, μόνο από τον τουρισμό έχετε φρέσκο παραδάκι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να μειώσουμε την ανεργία και εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να στηριχθεί η οικονομία μας. Το συμπέρασμα από αυτά που σας λέω είναι ότι ελπίζω σήμερα ή το αργότερο, δεν ξέρω, αύριο να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση ώστε να επανέλθει κατά το δυνατόν μία ισορροπία και στο τραπεζικό σύστημα και στις χρηματοοικονομικές ροές και κυρίως οι τουρίστες να μην ανησυχούν να έρθουν στην Ελλάδα. Τώρα, από την πλευρά μας, παρόλα αυτά που συμβαίνει, λέμε σε όλους τους τουριστικούς παράγοντες να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, να εξηγούμε στον κόσμο ότι δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα, οι κάρτες λειτουργούν κανονικά, οι διατραπεζικές συναλλαγές και κυρίως των τουριστών δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από αυτά που συμβαίνουν και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη ζημιά την οποία γίνεται. Όσο και αν θεωρούν οι κυβερνήσεις πολύ σημαντική την όποια διαπραγμάτευση, πιστεύω ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την οικονομία και τον τουρισμό. Πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση έλαβε υπόψη την οικονομία και τον τουρισμό? Δεν είναι σωστό στο κέντρο της τουριστικής περίοδου να δημιουργείται αυτή η αναστάτωση. Ας παίρναν μια παράταση και να πηγαίναν τον Νοέμβριο. Εφόσον δεν τους έδιναν παράταση, πήρανε, κύριε Βερνικό. Όταν εξελέγει νέα κυβέρνηση, ζήτησε και πήρε, μία παράταση. Ολοκληρώθηκε αυτή η παράταση. Τι άλλη παράταση θα μπορούσε να πάρει? Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ σας δίνω μερικά μηνύματα για να τονίσω τη σημασία του τουρισμού και της οικονομίας για το βιωτικό μας επίπεδο και για την οικονομία. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Θα μπορούσε το δημοψήφισμα να τεθεί νωρίτερα. Θα μπορούσε να τεθεί και αργότερα. Η δικιά μου θέση σαν εκπρόσωπος του τουρισμού είναι ότι κακώς τίθεται τον Ιούλιο. Θα μου πει κάποιος ότι είναι πιο σημαντική η περηφάνεια ενός λαού. Απαντάω, η περηφάνεια, εάν δεν έχεις ψωμί να φας, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να είμαστε σαφείς, ο καθένας τι υποστηρίζει. Εγώ υποστηρίζω ότι ο τουρισμός είναι σημαντικός, ο τουρισμός ενώνει και να κάνουμε οτιδήποτε ευνοεί τον τουρισμό. Λέω να μην προτρέχεις γιατί δεν ξέρουμε τι έχει νέα πρόταση. Να δούμε, θέλει 23% ΦΠΑ. Να ρωτήσω, κύριε Βερνίκο, την Κυριακή, αν γίνει το δημοψήφισμα, εσείς είστε υπέρ του ΝΕΗ του όχι? Δεν υπήρχε ποτέ τουρισμός. Εγώ πιστεύω ότι το δημοψήφισμα θα μείνει στην ιστορία σαν παράδειγμα αποφυγής. Δεν μπορείς να βάζεις δημοψήφισμα με τέτοια ερωτήματα που ο κόσμος δεν ξέρει τι πάει να ψηφίσει. Εάν το δημοψήφισμα ήταν ναι στην Ευρώπη και όχι στην Ευρώπη, εγώ σαφώς τάσομαι με το ναι στην Ευρώπη. Εδώ όμως βλέπετε ότι ο καθένας πάει να τον μπερδέψει το ερώτημα λέγοντας μεταξύ περήφανου όχι και οτιδήποτε και μη περήφανου ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτό το δημοψήφισμα δεν στέκει έτσι όπως τίθεται και μόνο σαν διαπραγματευτικό στοιχείο μπορούμε να αποδεχτούμε ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ιδάλλως δεν στέκει. Θα γράφεται στα ιστορικά βιβλία σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Μάλιστα. Να πω δύο λόγια, γιατί το όχι μάλλον υποεκπροσωπείται σε αυτό το πάνελ. Και λέγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ σχέση με το πραγματικό ερώτημα. Θα ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο χρόνο μέχρι τώρα. Δεν λέω ότι εκπροσωπώ κάτι. Απλά είναι εδώ 12 άνθρωποι. Το περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή τον έχουμε δώσει σε σένα, Αντώνη μου. Επίσης, το δεύτερο μεγαλύτερο χρόνο έχει μιλήσει ο Σταύρος. Και ο Ζουεγίνης. Όχι εγώ. Εκεί μετράει το ο Σταύρος και είσαστε δύο οι οποίοι είστε υπέρ του όχι, να θυμίσω. Επίσης, δώσαμε χρόνο και στον κύριο Ραλάκη, ο οποίος είπε ούτε ναι ούτε όχι. Άρα,
Εθνικού. Όχι, δεν είπα ούτε ναι, όχι. Εσεί το δημοψήφισμα. Εγώ δεν είπα ούτε ναι, ούτε όχι. Εγώ άμα λέτε στου συνταξιούχου να πάνε να γράψουν πάνω στο ψηφοδέλτιο τα αιτήματά του, είναι άκυρο. Ότι είναι ούτε, ούτε ναι, ούτε όχι. Αν σα ρωτήσουν. Εγώ άμα πάνε να γράψουν οι συνταξιούχοι, κύριε Καλάκη μου, πάνω στο ψηφοδέλτιο. Δεν κάνετε σωστή ερμηνεία, κυρία. Έτσι δεν είπατε να γράψουν. Όχι, δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι σωστή ερμηνεία. Στο ψηφοδέλτιο πάνω τα αιτήματά του δεν είναι άκυρο το. Κανεί δεν αποποιείται τι ευθύνε του. Εμεί λέμε. Εμεί λέμε. Ότι και η μία πρόταση και η άλλη συνιστούν μνημόνια. Ναι. Οπότε δεν δεχόμαστε ούτε τη μία πρόταση ούτε την άλλη. Επομένως δεν λέμε. Λέμε. Το λέμε κάτι διαφορετικό εμείς οι δύο τώρα. Εσείς μου λέτε ότι εμείς δεν βγάζουμε την πλευρά μας απ' έξω. Να ρωτήσω κάτι. Όχι. Μπορώ να ρωτήσω όχι, κάτι. Για το άκυρο μιλάω. Άκυρο συμφωνείτε. Μα συμφωνεί. Μπορώ να ρωτήσω συμφωνεί. Κάτι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Και τον κύριο Ρελάκη και τα παιδιά. Και τον Αντώνη και τον Σταύρο. Δεν έχω δώσει. Ένα λεπτό μόνο. Ναι. Δεν νομίζω πως με την πρόταση του Γιούνκερ, γιατί δουλεύω σε μέσο ενημέρωσης και έχω διαβάσει τι συμβαίνει. Το κενό αυτή τη στιγμή είναι στα 600 με 700 εκατομμύρια, αν μπορώ να καταλάβω σωστά. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, αφού διαπραγματεύεται σκληρά, δεν πήγε να πει ότι παιδιά, αφού είναι τόσο μικρό, τόση μικρή διαφορά μας, εγώ θα κόψω τις προώρες συνταξιοδοτήσεις της ΔΕΚΟ από τα 47 και τα 48. Τις κόβει. Πότε τις έκοψε, υπάρχει πρόταση αυτή στο χαρτί του Τσίπρα, υπάρχει η πρόταση Σταύρο, Σταύρο, υπάρχει αυτή η πρόταση, είμαι δημοσιογράφος, Σταύρο. Βέβαια υπάρχει, στο λόγο υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόταση για πρόωρη αξιοδότηση. Γιατί δεν κόβει τα 600 εκατομμύρια που πρικοδοτεί το Ταμείο Ασφαλισμένων της ΔΕΗ από τις εισφορές των ανέργων, αν είναι δυνατόν, υποσαχάρη Αφρική. Από τις εισφορές των ανέργων πληρώνονται οι ασφαλισμένοι της ΔΕΗ 600 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί δεν κόβει τα 500 εκατομμύρια ευρώ που εξόπλισε ο κύριος Καμένος στα ελικόπτερα πριν δύο μήνες. Γιατί δεν τα κόβει αυτά. Και περικοπές, ναι, μην τα και μάλιστα με εξοπλισμούς από τη Lockheed, που είναι η μεγαλύτερη πολεμική βιομηχανία στον κόσμο. Ο κύριος Καμένος, πάντως μιλώντας στο βήμα της Βουλής και πολύ συγκινημένος, κλαίγοντας σχεδόν, έλεγε ότι θα μείνει η χώρα δεν θα είναι πλέον θωρακισμένη. Εάν υπογράψουμε αυτή μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, κυρία Στεφανίδου, να πει ότι εγώ δίνω τις αμυντικές δαπάνες με μία αποκρατικοποίηση θα μπορούσε να καλύψει αυτό. Και είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εκτός ευρώ μας λέει ο κύριος Καμένος ότι η χώρα θα είναι ασφαλής σε παγκόσμια γεωπολιτική απομόνωση. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε. Εμείς. Μίλησε προηγουμένως και συγγνώμη που παίρνω έτσι δραστικά το λόγο. Ο αξιότιμος κύριος καθηγητής για ένα παγκόσμιο πλαίσιο οικονομίας. Πιστεύετε λοιπόν ότι εσείς μια Ελλάδα τότε ενός εκατομμυρίου καταναλωτών, γιατί αυτή θα είναι η οικονομική μας δυνατότητα, διαψεύστε με κύριε καθηγητά αν έχω άδικο, και 300.000 εργατών στην καλύτερη περισσιόδοξη προβλέψεις και οι δύο. Θα έχει κάποιος διεθνής κολοσσός, γιατί ακούω για Ρωσίες, για Κίνες και για διάφορες παραδοξολογίες αυτή τη στιγμή, χωρίς να σκεφτόμαστε τι ακριβώς λέμε. Ποιος ακριβώς λοιπόν θα θέλει μια Ελλάδα τσακισμένη, νεόπτωχων, πρώην πάλε ποτέ αστών, οι οποίοι θα είναι εξαθλειωμένοι πλέον χωρίς να ξέρουν από πού θα έχουν έσοδα και με ποιο τρόπο θα έχουν έσοδα, τι ακριβώς θα εξυπηρετεί και πώς αυτή η απομόνωση θα μπορέσει εν κατακλείδη να φέρει την ασφάλεια την οποία ισχυρίζεται και διατυμπανίζει ο κύριος Καμένος. Πώς, ειλικρινά πείστε με. Το πρόβλημα είναι τα δάκρυα του κύριου Καμένου να μην γίνουν δάκρυα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, επειδή αναφερθήκαμε μόνο στην Εθνική Άμυνα, θα ήθελα και πραγματικά εγώ επιθυμώ τη γνώμη των ειδικών. Εγώ έρχομαι εδώ έχοντας ένα μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κέντ. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως μου τα έμαθε το πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασα και η αγορά γιατί εργάζομαι σαν δικηγόρος στα πράγματα, δεν υφίσταται δίλημα αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, το ίδιο το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι κύβδηλο. Αυτό νομίζω είναι σαφές τη πάση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σαφές ερώτημα. Το πραγματικό ερώτημα υποτίθεται ότι είναι δραχμή ή ευρώ. Το οποίο επίσης είναι κύβδηλο, διότι δεν υπάρχει ούτε μία καταστατική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλος πώς διμερή συμφωνία, η οποία να συνομολογεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει μόνο το άρθρο 290 της σύμβασης της συνθήκης για την Ευρώπη, της καταστατικής συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο λέει ότι θα αποπεμφθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ρωτάω λοιπόν ποια Ελλάδα θα έχουμε την επαύριο του όχι και αν μας δόθηκε αρκετός χρόνος και ικανοποιητικές πληροφορίες ούτως ώστε να πραγματευτούμε μέσα σε μία εβδομάδα ένα τόσο κρίσιμο ερώτημα. Το πρόβλημα δεν είναι το όχι. Αυτές κυρία Στεφανίδη, είναι πολλές ανακρίσεις. Ο φίλος μας από εκεί μίλησε για τις πρόωρες συντάξεις. Οι πρόωρες συντάξεις
Δεν παίρνουν όποιον περνάει έξω από το ΙΚΑ ή από τα άλλα ταμεία και μπαίνει μέσα και του λέει δώσε μου. Προφανώς. Έχουν νομοθετηθεί. Τι έχει νομοθετηθεί? Προστασία της μητρότητας. Βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Με συγχωρείτε. Αναπηρία, με συγχωρείς. Ξέρω συνταξιούχο, 49 ετών από τη ΔΕΗ. 49 ετών. 49 ετών από τη ΔΕΗ, γιατί? Γιατί η ΔΕΗ προκειμένου να ξεπουληθεί. Συγγνώμη. Προκειμένου η ΔΕΗ να ξεπουληθεί με λιγότερο κόστος, έδιωξε το προσωπικό στην εθελούσια έξοδο και το έστειλε να γίνει και συνταξιούχος. Και είναι 49-30 χρόνων μπορεί να είναι. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Είναι το σύστημα, δεν είναι. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν άνθρωπο. Α, μπράβο. Γιατί τα βάζει με του πρόεδρου συνταξιούχου? Δεν τα βάλαμε με του συνταξιούχου. Δηλαδή. Με την κυβέρνηση. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή. Επικαλέστε ότι είχαν δόλο αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Πληροφορίες, γιατί δεν πηγαίνει στην Ελλάδα. Συγχωρείτε, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Του έβγαλε με αυξημένη αποζημίωση από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ. Ναι, αλλά εσείς εδώ πέρα ένταξε... μόλις μας είπατε ότι υπήρχε σχέδιο για κάτι τέτοιο. Σωστά, δεν από άκουσα. Κατάλαβε κάτι άλλο. Από τις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Άρα και τους έστειλε στα ασφαλιστικά ταμεία. Ουσιαστικά αυτό είναι δόλο εκ μέρους των κυβερνήσεων. Αν έχετε, έχετε τέτοια τεκμήρια λοιπόν και αποδείξεις, γιατί δεν πηγαίνετε στην εισαγγελία? Χιλιάδες φορές τα έχουμε πει. Χιλιάδες φορές τα έχουμε πει. Γιατί δεν πηγαίνετε στην εισαγγελία? Αφήστε το τι λέτε. Εντάξει, δεν θα πάμε στην εισαγγελία. Δεν θα πάμε στην εισαγγελία. Με ονόμα του κράτου. Δεν αναγνωρίζετε ούτε το θεσμό τη δικαιοσύνη. Δείτε λίγο τον Ευρωπαϊκό Μεσόδιο. Αντώνη, στα 49. Δείτε λίγο τον Ευρωπαϊκό. Και ένα δεύτερο για τη συγκεκριμένη. Το 49 είναι πολύ μεγάλη ηλικία. Για τα υπάρχουν. Υπάρχουν και 39 ετών, όχι στη ΔΕΗ. Στον τραπεζικό τομέα υπάρχει γυναίκα, μητέρα παιδιών, 39 ετών. Εγώ δεν τα βάζω με κανέναν άνθρωπο, κυρία Στεφάνη. 39. Που οι 40 είναι οι σημερινές 20. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βερνίκο, ο οποίος μας τίμησε. Εγώ τονίζω ότι αν δεν κινηθεί, κυρία Στεφανίδου, αν δεν κινηθεί ο τουρισμός, ούτε οι συντάξεις θα πληρωθούν. Τι συζητάμε για συντάξεις όταν η οικονομία τεινάζεται στον αέρα? Η οικονομία είναι το σημαντικό. Ο τουρισμός είναι σήμερα το σημαντικό. Αυτό δημιουργεί έσοδα. Γιατί, κύριε Βερνίκο, τις συντάξεις τις έχουμε πληρώσει. Τις συντάξεις τις έχουμε πληρώσει μια ζωή. Εγώ πλήρωνα 40 χρόνια για να πάρω σύνταξη. Έχετε δίκιο. Είναι πληρωμένες οι συντάξεις μας. Και αν δεν είχαν κουρευτεί, αν δεν είχαν λαϊλατηθεί τα ταμεία κτλ., κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε στο ασφαλιστικό σύστημα και με μεγαλύτερες και με μικρότερες ηλικίες πρόωρο συντάξεων. Αλλά αυτά τα 83 δισεκατομμύρια που χρωστάνε στο ασφαλιστικό σύστημα έχουν καταρακώσει το ασφαλιστικό σύστημα και έρχονται κυβερνήσεις και κοκορεύονται δήθεν ότι θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να κάνουν πρέπει, και σωστά πράγματα. Πρέπει να πάω σε ένα συντάξεις. Διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βερνίκο. είναι πολύ ακόμη που δεν έχουμε μιλήσει. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Και έχουμε επίσης και πάρα πολλά λεφτά να δώσουμε. Το μην το λέτε τσάπα. Έχουμε 15.000 ευρώ. Ειλικρινά. Όταν ξεκίνησε... Είναι πρόκληση για τα λεφτά. Θα σας πω τώρα τι γίνεται με τα λεφτά. Όταν ξεκίνησε η εβδομάδα δεν το πιστεύουμε. Αλλά ξέρετε αυτά είναι διαγωνισμοί οι οποίοι δεν... Να είμαστε καλά να δώσετε κι άλλα. Να εξηγήσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτως ή άλλως πίσω με τα χρήματα. Γιατί έχει ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πάρει πολλούς κόσμους. Πληρώσει 2,46 ευρώ για να κερδίσουν τα λεφτά. Τώρα, αν η κατάσταση, αν οι τράπεζες έχουν κλείσει, δεν σημαίνει ότι εμείς θα αποσύρουμε το διαγωνισμό ή μπορούμε να στείλουμε τα 2 ευρώ πίσω στον κόσμο που πήρε τηλέφωνο. Δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Άρα, 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι. Υπάρχουν ακόμα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Που λέγε και κάποιος κάποτε. 90-11-51-51-51. Παίρνετε τηλέφωνο. Ακούτε στο τηλεφωνητή τις οδηγίες. Όποιος τις ακολουθήσει πιο γρήγορα, πιο πιστά. Όποιος είναι ο πιο γρήγορος θα κερδίσει. Διαφημίσεις. Ανοίξατε
τώρα τους δέκτες σας, να σας πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ενδεχομένως να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις, υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψει σήμερα ή αύριο ο Πρωθυπουργός, να έχει συναντήσεις. Σας τα είπαμε αυτά νωρίτερα, μην φαντάζεστε ότι επειδή δεν τα επαναλαμβάνουμε ή δεν τα λέμε ξανά, δεν συμβαίνουν. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι ξεκινάνε ξανά οι διαπραγματεύσεις και αν υπάρχει κάτι καινούργιο θα σας ενημερώσουμε. Θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας. Θα σας πούμε ό,τι νεότερο. Είναι ο κύριος Περικλής Στανόπουλος, ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ κοντά μας, απευθείας σύνδεση, να τον ρωτήσουμε λίγο τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και τον ανεφοδιασμό τους. Καλησπέρα σας, κύριε Στανόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Κύριε Στανόπουλε, ποια είναι η κατάσταση στην αγορά και με τις τράπεζες κλειστές, ο ανεφοδιασμός των σούπερ μάρκετ με υλικά αγαθά, με εμπορεύματα, μπορεί να συνεχιστεί και για πόσο? Κοιτάξτε, έχει ήδη ο ανεφοδιασμός αρκετές δυσκολίες. Πάρα πολλοί προμηθευτές μας έχουν δυσκολία στο να παραδώσουν εμπορεύματα, διότι έχουν και αυτοί αντίστοιχα το πρόβλημα να πληρώσουν τους δικούς τους προμηθευτές των πρώτων υλών. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε εταιρείες που κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να αποδεσμεύσουν τις παραγγελίες που περιμένουν. Υπάρχουν ήδη ελλείψεις στην αγορά, όχι πολλές αυτή τη στιγμή, ίσως σε συγκεκριμένα προϊόντα που ο κόσμος τις τελευταίες μέρες έχει αγοράσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας δίνετε μία γεύση σε ποια προϊόντα έχουν ξεκινήσει οι λήψεις? Βεβαίως. Θα σας πω σίγουρα ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε όσπρια, σε ζυμαρικά, σε πάνες βρεφικές και σε κάποια άλλα προϊόντα. Αλλά αυτά είναι τα πιο βασικά. Σε απορριπαντικά ενδεχομένως. Όσπρια, πάνες βρεφικές, ζυμαρικά, αυτά που πήρε ο κόσμος για να έχει στο σπίτι, έτσι. Ζυμαρικά. Αυτά που φοβάται, ναι, μήπως ξεμείνει και τι θα κάνει. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ λογική αντίδραση του καταναλωτή. Ωραία. Αυτό επειδή υπήρξε μια υπερκατανάλωση αυτών των προϊόντων και δεν έχει μπορέσει να γίνει εύκολο ανεφοδιασμός τους εξαιτίας των κλειστών τραπεζών. Ποια προϊόντα έπονται, κύριε Στανόπουλε? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα οποία είναι πιο ευάλωτα στο να παρουσιάσουν έλλειψη εάν οι τράπεζες συνεχίσουν να μένουν κλειστές? Σίγουρα τα προϊόντα εισαγωγής είναι αυτά που θα λείψουν από την αγορά. Βεβαίως αυτά είναι πάρα πολλά, δεν είναι λίγα. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα προϊόντα ενδεχομένως. Είναι θέμα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν θα μπορέσει τελικά να επανέλθει η αγορά στους ρυθμούς που είχε πριν. Σίγουρα οι τράπεζες πάντως, το ότι είναι κλειστές, δημιουργούν και πανικό στον κόσμο και στις επιχειρήσεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Στανόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και μια τοποθέτηση όσον αφορά τις κινήσεις της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες ή θα θέλετε να μείνετε στο θέμα του ανεφοδιασμού των τροφίμων. Γιατί αυτό είναι και επιλογή, αν κανείς θέλει όχι να τοποθετηθεί. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ μεν, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μείνουμε στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ να πολύ. Σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ υπομονητικός ο κύριος Νίκος Μαυρίκος. Ο κύριος Μαυρίκος είναι εισαγωγέας ποτών, τροφίμων, αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Εσείς λοιπόν έχετε και την απάντηση τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Στανόπουλος, διότι από εσάς περιμένουν να εισάγετε τα προϊόντα για να τα δούμε στα ράφια. Μου λένε μάλιστα και σε κάποια περιφερειακά σούπερ μάρκετ στην ελληνική περιφέρεια είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή ο ανεφοδιασμός γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Έχουν τα άδεια ράφια στην περιφέρεια, έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται πιο γρήγορα από ό,τι εδώ στις μεγάλες πόλεις. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Λοιπόν, να το πάμε από την αρχή. Μου στείλανε φωτογραφία το πρωί από μεγάλο, τεράστια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τεράστια αλυσίδα σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια στα Τρίκαλα, νομίζω. Στα Τρίκαλα. Δεν θέλω να πω ποιο. Σε πολλές περιφερειακές πόλεις δεν είναι το ίδιο. Έχουμε άδεια σούπερ μάρκετ. Έχω γνώση των διανομών.
Μας ζητάνε περισσότερες διανομές, δηλαδή να προμηθεύσουμε πιο σύντομα τα καταστήματα, διότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Στην περιφέρεια. Λοιπόν, κύριε Μαυρίκο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώτον. Εμείς ευχαριστούμε. Κατά δεύτερον, δεν είμαι μόνο σε αυτό το φορέα που μου είπατε, απλά το αναφέρω για λόγους να κατανοήσουν οι ακροατές ότι μιλάω γενικά για το εμπόριο, είτε αυτό είναι εισαγωγικό, είτε είναι αυτό εξαγωγικό. Ναι. Άρα, περνάω από το μελητήριο του Πειραιά, που είναι το βιομηχανικό και εμπορικό, και από το οποίο περνάνε το μεγαλύτερο κομμάτι του εισαγωγού και εξαγωγού εμπορίου της χώρας, λόγω του λιμανιού. Είμαι και πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνδέσμου Φοδιαστών Πλοίων Οργανωμένων Εξωτερικού, δηλαδή τα κρεοζωρόπλια, τα φορτηγά που έχουμε, τα πλοία ή τα φεριμπότ. Είμαι αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και επίσης είμαι και στο ΔΣ του Παγκοσμίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Μάλιστα. Καταρχήν πρέπει να κατανοήσουμε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, ποια είναι η δύναμη της Ελλάδος και τι σημαίνει Ελλάδα. Όχι σαν λέξη και σαν πολιτισμό, αναφέρομαι από οικονομική πλευρά. Όταν λοιπόν αυτό το κράτος, το 90% των προϊόντων είναι εισαγόμενα, από το υπόλοιπο 10% που είναι ελληνικά παραγόμενα προϊόντα, όμως οι πρώτες ύλες, είτε για τα συσκευή του προϊόντος, είτε για τη συσκευασία του προϊόντος, είναι εισαγόμενοι, και τα προϊόντα που κατασκευάζονται κάθε αυτού εξ ολοκλήρου από πρώτες ύλες ελληνικές, είτε η συσκευασία τους, είναι μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού. Παραδείγματος χάρη, μια σοκολάτα, όπως καταλαβαίνετε, το γάλα έρχεται από Γερμανία ή από την Ολλανδία, το βούτυρο το ίδιο, το κακάο που έρχεται από τη Βραζιλία, το ζελοφάνο από την Κίνα. Κατά συνέπεια, κανένα προϊόν που το λέμε ελληνικό, που νομίζουμε ελληνικό, στην ουσία δεν είναι ελληνικό. Απλά έρχονται εδώ οι πρώτες ύλες και πραγματοποιείται. Με το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή μάλλον με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βγήκε προχθές, όπως γνωρίζετε, υπάρχει αδυναμία, απαγόρευση των εμβασμάτων προς το εξωτερικό. Μάλιστα. Αυτό τι συμβαίνει. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό εμπόριο. Εμείς έχουμε προκαταβάλει στους προμηθευτές ένα ποσοστό από 30 έως 50% προκειμένου το εργοστάσιο να παράγει το προϊόν ή να σου έχει την πρώτη ύλη. Παράλληλα, φροντίζουμε με τη μεταφορική εταιρεία, σε συνδυασμό με την ημερομηνία που μας ορίζει ο προμηθευτής ότι το προϊόν θα είναι έτοιμο, ο μεταφορέας να το συλλέξει για να μας το φέρει εδώ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ξαφνικά που έχουμε αυτή τη διακοπή των τραπεζικών συναλλαγών, έχει σαν αποτέλεσμα να περιμένουμε να ανοίξουν τράπεζες, που θα πούμε σε λίγο, θα το εξηγήσω και αυτό, μετά να βρούμε πάλι μεταφορική εταιρεία, αν φτάνουμε πλοίο, αν φτάνουμε αυτοκίνητο ή αεροπορικό, σαν μικροποσότητα, κυρίως εγώ είμαι πλοίο ή με αεροπλάνο, που αυτό θα σημαίνει, ακόμα και αν ανοίξουν τράπεζες, δηλαδή αν πούμε ναι στο δημοψήφισμα και ανοίξουν τράπεζες, τουλάχιστον μια 20 μέρες καθυστέρηση. Που αυτός ο χρόνος δεν θα φτάσει για να τροφοδοτήσει ξανά την αγορά. Είτε αυτό λέγεται σούπερ μάρκετ, είτε λέγεται μπαρ, είτε λέγεται κομμωτήριο. Γιατί δεν μιλάμε, το έχετε περιορίσει στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο το τρόφιμο. Θα πω ότι είναι το πιο αναγκαίο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προϊόντα που επίσης είναι αναγκαία. Τώρα, πάμε στον εξαγωγικό εμπόριο, πώς το επηρεάζει. Για να παράξω ένα προϊόν και να το εξάγω, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Βερνίκος, ο τουρισμός είναι ένας πυλώνας. Άλλος πυλώνας είναι η εξαγωγή στην Ελλάδα. Και άλλος πυλώνας μικρός που ξεκινάει εδώ και 2 χρόνια είναι το διακομματικομιστικό εμπόριο. Δηλαδή έρχονται από εμπόρια οι transit και φεύγουν in transit. Αυτές οι 3 πυλώνες που έχει η Ελλάδα. Παραγωγή ιδιαίτερη δεν έχει. Λοιπόν, αυτά τα ελάχιστα προϊόντα που να τα εξάγουμε, εμείς κάνουμε συμβάσεις, υπογράφουμε συμβάσεις με ένα σούπερ μάρκετ που είναι στη Γερμανία ή με έναν άλλον που εφοδιάζει εστιατόρια στη Γερμανία ή στην Αγγλία κτλ. Για να πάρω το ελληνικό προϊόν. Όταν λοιπόν εγώ καθυστερήσω να φέρω το προϊόν, εκείνη τη στιγμή άμεσα είμαι εκτός όσον αφορά τη συμβατική υποχρέωση που έχω υπογράψει με το σούπερ μάρκετ. Το προϊόν λοιπόν, για παράδειγμα, ένα μέλι που μας διαφέρει, ένα λικολάδι που μας διαφέρει, πρέπει να πάει σε ένα γερμανικό ράφι, τότε το ράφι το καταλαμβάνει άλλη εταιρεία η οποία μας κυνηγάει για να μπει από άλλο κράτος. Άρα πετάγονται έξω τα ελληνικά προϊόντα αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε τίποτα. Για να είμαι ειλικρινής, και αυτά τα λίγα που παράγονται πετάγονται έξω. Να μην υπερβάλλω, όχι αυτή τη στιγμή, όμως αυτό είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Γιατί θα συμβεί, να πούμε και γιατί θα συμβεί.
ακόμα και ένα δημοσίευμα να πάμε ναι. με θετική απάντηση από το λαό. Τι θα πει θετική απάντηση, γιατί τον καθένα θετική. Μέσα στην Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη. Και το όχι είναι στην Ευρώπη. Εννοείται ναι στο δημοψήφισμα, άρα ναι. Και να πω για ακόμα. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Ακόμα και αν ήταν άνεργο. Εντάξει, εμείς δουλεύουμε και προσφέρουμε πάρα πολύ στο ελληνικό κράτος. Είτε με την έμεση φορολογία, αν ξέρουν τι σημαίνει κάποιος έμεση φορολογία, είτε με την άμεση φορολογία, είτε με τους εργαζόμενους τους οποίους έχουμε και πασχίζουμε να τους πληρώνουμε και μέχρι σήμερα καταφέραμε να τους πληρώνουμε. Και έχουν κάνει survive όλα αυτά τα 6 χρόνια για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Ενώ κάποιοι άλλοι κάθονται. Πληρώσατε σήμερα? Βεβαίως πληρώσαμε. Μπράβο. Όχι σήμερα, εμείς προσωπικά, σαν επιχείρηση, αν με ρωτάτε, ναι. Εγώ πληρώσα μια εβδομάδα. Και όχι μόνο πληρώσα, αλλά και στον κόσμο να τα πάρει. Και προπληρώνομαι το ΦΠΑ. Το προπληρώνομαι. Μπαίνουμε σε άλλα χωρίς να έχουμε πληρωθεί. Πληρώσατε πριν μία εβδομάδα, επειδή υπολογίζατε αυτό το 30 του μήνα. Πολλές εταιρείες θα τα ακριβώς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ειδικά οι υγιείς επιχειρήσεις. Και οι τράπεζες λοιπόν να ανοίξουν την Τρίτη, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξουν με περιορισμένες αρμοδιότητες. Ένα αυτό. Θα ήθελα να μείνετε σε αυτό λίγο. Να μας εξηγήσετε, να σταματήσετε. Γιατί, διότι ο κόσμος θεωρεί ναι. ότι εντάξει, μέχρι την Τρίτη είναι οι τράπεζες κλειστές, θα ανοίξουν ναι. όλα καλά. Ναι. Δεν έγινε και κάτι με τα capital controls. Αυτή η ξενική έκφραση capital controls δεν τους λέει και κάτι. Και τι έγινε, λέει, εγώ παίρνω 60 ευρώ που δεν έχω και να τα πάρω τα 60 ευρώ. Mm-hmm. Πολλά είναι για μένα. Μια χαρά είναι. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος την επίδραση που θα έχει στον απλό κόσμο, ναι. στο μέσο ελαπολίτη, στο συνταξιούχο που κάθεται ωραία. Δίπλα σας εκεί και είναι ο άνθρωπος και αυτός εξωγηρυμένος, στο χαμηλόμισθο. Δεν έχει καταλάβει τι θα πει capital control για αυτόν. Συναλλασσόμενους γενικά. Από τη μεγάλη επιχείρηση ωραία. Που ναι. είστε εσείς, ναι, ναι. πώς αυτό ωραία. Σαν πυραμίδα ναι. κατεβαίνει και τον αφορά. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Ωραία, θα το εξηγήσω, αλλά πριν από αυτό θέλω να αναφέρω κάτι που είναι μια είδηση, η οποία ακούγεται πρώτη φορά στο κανάλι, το δικό σας, το πρώτο, η οποία είναι χθεσινή και βοήθησε πάρα πολύ στο να υπάρχουν εμπορεύματα αυτή τη στιγμή και στα σούπερ μάρκετ και να κατασκευάζονται εμπορεύματα. Έχουμε λοιπόν, για να το καταλάβουμε την έννοια, ναι. υπάρχει η εισαγωγή, τι σημαίνει. Παραλαμβάνω προϊόν από τρίτη χώρα. Ναι. Και υπάρχουν και τα ενδοκοινωτικώς αποκτώμενα εμπορεύματα, δηλαδή αυτά που μας στέλνουν από την κοινότητα. Τα προϊόντα λοιπόν που είναι από τρίτη χώρα για να μπουν στο εσωτερικό παίρνουν το πνεύμα ότι τα έχει πληρώσει. Άρα υποθέτουμε ότι μια επιχείρηση θα έχει πληρώσει και είναι στον δρόμο και έρχονται ή έχουν φτάσει στις τελωνιακές αρχές, είτε στο λιμάνι, είτε στο αεροδρόμιο, είτε στους μεθαριακούς σταθμούς. Θα πρέπει να καταβληθεί ο δασμός, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν υπάγεται, όπως είναι το καύσιμο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, και ο φόρος προστέμενης αξίας. Οι τελωνιακές αρχές είχαν μέχρι και χθες μία υπουργική απόφαση η οποία όριζε ότι μέχρι 300 ευρώ μπορείς να δώσεις μετρητά και πάνω από 300 ευρώ απαιτείται τραπεζική επιταγή. Μάλιστα. Για να ακούν και αναγνώστες, τραπεζική επιταγή σημαίνει να την εκδώσει μία τράπεζα. Τράπεζα. Ναι, είτε λέγεται Eurobank, είτε λέγεται Αλφα, οποιαδήποτε είναι αυτό. Που υποβάλλεις τα παραστατικά πρώτα. Ναι, τη εισαγωγή. Ναι, υποβάλλεις τα παραστατικά, αλλά για να πληρωθεί ο δασμός απαιτείται. Άρα αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα, ο εισαγωγέας έπρεπε να αφήσει τα εμπορεύματά του στο τελωνείο και να μην κανονιστούν. Αυτό τι σήμαινε, ευπαθή εμπορεύματα με προβλήματα και τα καύσιμα δεν θα μπορούσαν να πούν στα βενζινάδικα. Άρα δεν είχαμε καθόλου βενζίνη. Α, πολύ ωραία. Εχθές λοιπόν υπάρχει μια γενναία πρωτοβουλία από την Γενική Διευθύντρια των Τελωνίων, την κυρία Γιαλούρη, που είμαι μαζί του εχθές με τις 8.30 η ώρα και πήρε την πρωτοβουλία προκειμένου ατιμία να τροποποιηθεί η εν λόγω απόφαση και μάλιστα σήμερα θα υπογραφεί για να μπει σε πλήρη εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα κάναν μια τροποποίηση στο ΙΣΙΣ, το σύστημα, είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα με τον οποίο επικοινωνούν οι εισαγωγείς, προκειμένου να μπορεί να γίνει ηλεκτρονική η πληρωμή των χρημάτων. Κατανοητό. Αυτό ήταν πάρα πολύ βασικό. Πολύ άρα, αυτή τη στιγμή, εάν τα βενζινάδια έχουν βενζίνη και αρκετά εμπορεύματα, είναι πάρα πολύ θέλετε σημαντικό. Θέλετε λίγο να μας πείτε ναι, για να πάμε στο capital. Να πάμε στο capital. Αυτό θέλω να μας το συνδέσουμε τώρα. Δηλαδή, ο τηλεθεατής σας βλέπει από το σπίτι και λέει, τι με νοιάζει τώρα αυτός. Αυτός έχει επιχείρηση, πλούσιος είναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, είναι κορώνες. Θέλω να σας μεταφέρω. Ατάκες δεν ζούμε τώρα. Ακούστε, αυτά. Εγώ ζω και τον απλό τον κόσμο. Και εμείς το ζούμε. Εσείς το ζείτε επίσης. Αλλά και εμείς είμαστε απλοί. Θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω και αυτές τις απόψεις. Ναι, τι ανάγκη έχει αυτός να μας πει
τι capital controls. Εγώ λέει πάω 60 ευρώ την ημέρα. Για μένα είναι πάρα πολλά 60. 1800 το μήνα εγώ δεν βγάζω. Τι με νοιάζει. Ωραία. Μια χαρά είναι η κατάσταση. Πολύ ωραία. Θέλετε να τους εξηγήσετε τι θα πει για τον μέσο Έλληνα πολίτη, τον χαμηλόμισθο και τον συνταξιούχο, αυτό. Ναι. Τα 60 ευρώ... Τα 60 και ευρώ... μπορεί να μας βοηθήσει βεβαίως αυτό έτσι που έχει έναν τρόπο πολύ απλό. Ναι, κύριε Χαλικιά, και εσείς θα μπορούσατε λίγο να εξηγήσετε τον κόσμο τι σημαίνει αυτό. Και βέβαια, αλλά ακούτε και την επιχειρηματικού κόσμου. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας πω. Δεν με ενοχλεί, δεν διώκωσα κανένα. Παρακαλώ. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τη ζώσα κατάσταση και το πρακτέο. Ωραία. Λοιπόν, capital controls που σημαίνει ο έλεγχος των κεφαλαίων και όπως είπαμε δεν μπορούμε να κάνουμε έβανο στο εξωτερικό και να ανοίξουν είπαμε οι τράπεζες που θα έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες, αυτό θα σημαίνει τι, όπως έγινε και στην Κύπρο, να αναγκάζεται η επιχείρηση να κάνει έτοιμα σε μια μεσολαβούσα τράπεζα, προφανώς έτσι θα γίνει, προκειμένου να της επιτρέψει να κάνει την εισαγωγή. Αυτό τι θα συμβαίνει, θα πάμε σε εποχές πριν το 92. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, η αποφυγή των επιταγών που κάπως διευκολύνουν το εμπόριο, εδώ και δύο μέρες αποτελούν είτε για το μουσείο θα καταντήσουν, οι περισσότεροι τους έχουν βάλει σε κορνίζα, να τις βλέπουν. Θα μου επιτρέψετε μια κυρία Στεφανίδου συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Πριν μια εβδομάδα, επειδή εμείς παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα, πήγαμε και συνεργαζόμαστε με τις κτηνοτρόφους απευθείας. Τους μοίρασα τις επιταγές. Σήμερα και αύριο πρέπει να πάνε τις επιταγές για να πληρωθούν. Σας λέω λοιπόν ότι οι κτηνοτρόφοι θα μείνουν απλήρωτοι. Το μόνο που μπορούν να πάνε είναι 60 ευρώ. Και πρέπει ο καθένας με την επιταγή του που είναι από 2 και 3 και 5 χιλιάδες ανάλογα με το γάλα που έχουν εισκομίσει στο εργοστάσιο δεν μπορούν να τα πάρουν. Με 60 λοιπόν αυτό ευρώ θα χρειαστούν, τρεις μήνες. Ακούστε με λιγάκι. Αυτό ήθελα να μεταφέρω. Γιατί κοιτάξτε ακούστε τώρα. Με. Υπάρχει και αυτός η άποψη ότι εμείς πληρώσαμε τους συνταξιούχους που δεν τους πλήρωσαν όλους ακόμα. Δεν είναι έτσι. Εμείς πληρώσαμε τους μισθωτούς όλα καλά. Υπάρχει και άλλο η επιχείρηση. Ο απλός οκτινοτρόφος λοιπόν που λέτε εσείς, ο απλός οκτινοτρόφος που του δώσατε την επιταγή έχει μείνει απλήρωτος. Και, και θα μείνει για πολύ χρόνο απλήρωτος. Γιατί και τις ζωοτροφές, όχι τις ζωοτροφές που θα βρει. Ακριβώς. Πώς θα τα πληρώσει ζωοτροφές. Πουθενά. Άρα θα μείνει μία, δεν είναι μόνο οκτινοτρόφος, μία σειρά κύκλου όπου αυτό θα μεταφερθεί στην οικονομία. Και κάτι ακόμα. Και αφήνω συγγνώμη από τον κύριο Μαυρίκιο. Κύριε Μαυρίκιε, κάνουμε εισαγωγές. Ναι. Για σκεφτείτε κάποια στιγμή την τρέλα να έρθει και να πει δραχμή. Ξέρετε τι έχουμε να πληρώσουμε εμείς. Αυτά που δεν έχουμε πληρώσει στο εξωτερικό. Θα είναι 10 φορές επάνω. Όχι εσείς. Ναι, αλλά αυτό θα είναι στην πράξη της οικονομίας. Δεν υπάρχει θέμα δραχμής. Δεν υπάρχει θέμα δραχμής. Δεν υπάρχει θέμα δραχμής. Να πάμε να τα βάλουμε σε μέρα. Δεν είναι έτσι, μην το λέτε αυτό. Δεν μας βεβαιώνει κανένα. Να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Για 60 ευρώ. Κάντε ένα ερώτημα. Και έχουν μιλήσει άλλοι τρεις. Ή θα με αφήσετε να μιλήσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, τα 60 ευρώ, καταρχήν, σήμερα είναι 60 ευρώ. Αύριο μπορεί να γίνουν 40, 30, 10 ή και τίποτα. Γιατί εξατμίζεται μέσα στην έμεση φορολογία. Όσοι δεν ξέρουν τι είναι έμεση φορολογία, σημαίνει ο φόρος προστίθεμενης αξίας. Απλά παίρνεις τα 60 ευρώ, τα δίδε στον κύριο. Βάζει μια προσάυξη σε ένα προϊόν, παίρνει το κάτω στο ΦΠΑ, από εδώ το παίρνει το κάτω στο ΦΠΑ, από εδώ το ΦΠΑ, από εδώ το ΦΠΑ, μέχρι να φτάσει σε μένα που θα αγοράσω το προϊόν, το 60 έγινε 0. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει εμπόριο, δεν θα υπάρχει και εργασία, δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν θα μπορεί να υπάρξει κανένα οικονομικό όφελος. Άρα τα 60 ευρώ θα εξατμιστούν. Να φτάσω όμως σε κάτι ακόμα που ναι, αναφέρθηκε για τα άδεια ράφια γιατί για επαρχία. Η αλήθεια είναι ότι σας έχω δώσει πάρα πολύ χρόνο. Μενά, δηλαδή, αφού διακόψατε. Μετά τα ερωτήματά σας. Θέλω να σας ναι, πω δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Όμως. Ναι. Θα με αφήσετε να απαντήσω τα ερωτήματά σας, αν επιτρέπετε. Ναι, λοιπόν, ναι. Στο κομμάτι, στο κομμάτι των άδειων ραφιών πάντων και των ελλείψεων υπάρχει μέσα στην επαρχία αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί στα νησιά. Γιατί να γνωρίζετε, οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν e-banking. Άρα, για να έρθει να αγοράσει ο άλλος πλέον προϊόν, πίστος έχει πεθάνει, η επιταγή επίσης έχει γίνει κορνίζα, όπως είπαμε. Άρα, χωρίς e-banking, πώς θα κάνει. E-banking δεν μπορεί να κάνει ο άλλος. Οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν στα νησιά με την κλειστή τράπεζα δεν ανεφοδιάζονται καθόλου. Αφού δεν υπάρχει e-banking, ποιο το μπορούν να αποκτήσουν. Γιατί δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Κοιτάξτε τώρα πόσα πράγματα υπάρχουν που δεν υπάρχουν στο μυαλό μας. Και θέλω να σας πω και όταν ελήφθη αυτή η απόφαση λόγω της έλλειψης ρευστότητας από την κυβέρνηση να κλείσουν
οι τράπεζες δεν είχαν σκεφτεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, τους συνταξιούχους που δεν έχουν κάρτα, ας πούμε, δεν τους είχαν σκεφτεί. Σιγά σιγά άρχισαν να προκύπτουν τα προβλήματα. Οι θεσμοί του σκεφτήκαν εκείνη τη στιγμή. Καλά, σκεφτούμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας. Δεν σκέφτηκε η κυβέρνησή μας. Στο κομμάτι του δημοψηφίσματος. Ποιος κυβέρνησε, ποιος ψηφίστηκε εκ των δύο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, 15.000 ευρώ εδώ είναι και σας περιμένουν. 15.000 ευρώ μετρητά στο 90-11-51-51-51. 15.000 ευρώ μετρητά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. Διαφημίσεις. Λοιπόν, για να δούμε, πάρτε και καμιά Σαββοπούλο εκεί να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι λένε τα διεθνή πρακτορία για αυτή την κινητικότητα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει κινητικότητα, να συνεχιστεί, να δούμε, να γίνει, να κλείσει μια συμφωνία, να τελειώνουμε. Θα ακούτε στο κοντρόλ. Αυτή η νέκρα δεν μ' αρέσει. Πολύ σιωπή, πολύ ησυχία. Κάτι δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει αυτή η ησυχία τώρα. Είναι τουλάχιστον 3 τέταρτα πολύ σιωπή. Εκτός και αν έχει χαλάσει το ακουστικό μου. Μάλλον έχει χαλάσει. Και όσο... Με την Αιτία, μάλλον. Λοιπόν, ο κύριος Τσάκος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Πληρώσετε εσείς αυτό το μήνα? Τα καταφέραμε αυτό το μήνα, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Καταφέρατε αυτό το μήνα? Ναι. Τον άλλο μπήκε κανείς στα... Τον άλλο την άλλη εβδομάδα να λέτε. Μην κάτε μακριά. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και τρόφιμα για να έχουμε ανοιχτά τα εστιατόρια. Μπήκε κανείς στο εστιατόριο. Αυτό να το λάβετε υπόψη εβδομάδα. Αλλά θα ήθελα να πω, εγώ δεν θα αναφερθώ σε ό,τι είπαν οι κύριοι. Εγώ θα λοιπόν λίγο για την παρατεταμένη κρίση. Ότι την έχει πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας με 280.000 επιχειρήσεις, 250 είναι συν 30 που υπολογίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου, 280.000 επιχειρήσεις, με μερικές χιλιάδες νεκρούς επαγγελματίες. Δεν ήθελα κανέναν άλλο να πηδάει από τα μπαλκόνια, μόνο τους επαγγελματίες ήταν να πηδάνε από τα μπαλκόνια. Έτσι. Και αυτές τις συνέπειες έχει πληρώσει σε όλη αυτή την παρατεταμένη οικονομική κρίση ο ιδιωτικός τομέας και συνεχίζει να τις πληρώνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή κάτι, γιατί είμαι προηγουμένως ότι, ότι θα γίνει ανάπτυξη. Να σας ζητήσω. Κύριε καθηγητά, για ποια ανάπτυξη μιλάτε? Για επενδύσεις βεβαίως να μπουν στην Ελλάδα μεγάλες, έτσι. Ποιες επενδύσεις θα μπουν και πώς θα μπουν, με ποιο φορολογικό σύστημα, με αυτό που έχει τροποποιηθεί, 24 φορές, ή με αυτό που μας έβαλε εκτακτή εισφορά 10% που πληρώσαμε διπλό εγκεφαλικό φόρο, που βάλαμε φόρο αλληλεγγύης, που αυξήσαμε στους συντελεστές από το 14 στο 26 και στο 37 και φορολογούμενοι από το πρώτο ευρώ και 85% προείσπραξη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Μακρύ εδώ που είναι σε αυτή την, είναι οικονομικός. Θα να μου πει, ναι, και αλλά και εμπορικός. Λοιπόν, θα να σας ρωτήσω πώς μπορεί να γλιτώσει ο κάθε συναδερφός μου την επιχείρησή του κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ειλικρινά το λέω. Να μου το πείτε. Αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν τα σωστά βήματα. Γιατί αυτά δεν γίνονται όμως με αντιστάσεις. Εύκολα είναι να λέμε λόγια, αλλά σωστό, άμα έρθουμε στην πράξη να δούμε πώς λειτουργεί το κάθε πράγμα. Σωστό, λοιπόν, σήμερα ο χώρος της εστίασης δίνει δουλειά σε 250.000 ανθρώπους. Και γύρω στις 150.000 θα συμβιβαστούν μέσα στην οικογένεια. Ξέρετε ότι εμείς δεν μειώσαμε τους μισθούς καθόλου στον κλάδο μας. Δεν τους μειώσαμε. Σε τίποτα, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 400 ευρώ. Και εμάς οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας δεν είναι εργαζόμενοι, είναι συνεργάτες μας, να το ξέρετε. Καθόμαστε κάθε βράδυ και μιλάμε. Γιατί εκείνοι είναι που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. Και αυτοί πρέπει να μας δώσουν τι συμβαίνει ακριβώς έξω. Και θα ψηφίσετε την Κυριακή, ναι ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Τσάκο, εγώ είμαι Ευρωπαίος. Ναι. Έτσι. Αλλά έτσι εκβιαστικά που μπήκε το δίλημα, δεν θα το ψήφισα ποτέ το όχι. Μάλιστα. Είναι εκβιαστικό. Είναι εκβιαστικό το βέβαια, είναι εκβιαστικό. Και έτσι που το έχουν βάλει. Αν μου έλεγε. Τι προτιμάτε, την Ευρώπη ή είσαστε ενάντια στα μέτρα? Θα έλεγα προτιμώ την Ευρώπη και είμαι ενάντια στα μέτρα. Ναι. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν μου λέει εμένα, γιατί είμαστε κατεξοχήν τουριστικός κλάδος, όταν, και δεν το είπε, απορώ ο κύριος Μαυρίκος πώς δεν το είπε, όταν λέει να ανεβάσει πάλι το ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%, μα τη συνταγή αυτή την ξαναδοκιμάσαμε και ήταν αποτυχημένη. Εισέπραξαν λιγότερο 200 εκατομμύρια. Εισέπραξαν παραπάνω 200 εκατομμύρια όταν επανήλθε στο 13%. Επειδή αυτό το έχω χάσει λίγο, ναι. Τώρα στην ελληνική πρόταση είναι το 13-23 στην εστίαση. Το 23 έχουν βγάλει. Η ελληνική πρόταση, το ρεπορτάζ λέει ότι στην ελληνική πρόταση είχε προτείνει 23. Η τελευταία πρόταση του Σαββάτου του κύριου Γιούνκερ υποχώρησε στο ΕΚΑΣ και 13% στην εστίαση. Άρα τα δύο που ενδέχεται να κερδιθούν. Δεν υπήρξε ποτέ. Κυρία Τατιάνα,
Τα δύο τα οποία... Η πρόταση ποτέ... του κύριου Τσίπρα είχε 23%. Δεν είπες 23%. Όχι, για τις τώρα, τις πρόσφατες. Τι λέει τώρα. Για τις πρόσφατες λες. Για τις πρόσφατες λες τώρα. Για τις πρόσφατες. Στις προτάσεις του κοινοτικού. Λοιπόν, ακούσε μεγάλη. Άρα στην πρόταση Γιόγκερ, λοιπόν, είναι το... 13. Το 13 είναι στην πρόταση. Γιατί... Λοιπόν, ακούσε μεγάλη. Ο κύριος Γιόγκερ είπε προχθές ότι θα αυξήσουμε το ασφαλιστικό τμήμα της φορές. Είναι λάθος. Σήμερα δεν πρέπει να κοιτάζουμε να κάνουμε αυξήσεις των εισφορών, αλλά να κοιτάξουμε πώς μπορεί να σταματήσουμε τις 63 επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε μέρα. Από εκεί προήρθε η πτώση των ταμείων. Όταν έξαν 280.000 επιχειρήσεις και έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν μπορεί να μου μιλάς εμένα ότι θα ανεβάσεις ασφαλιστικές εισφορές για να ρυθμίσεις τα χρέη τους. Δεν γίνεται. Είναι αντίθετο. Και ούτε θα συμφωνήσω μαζί του με τον κύριο Γιούγκερ όταν είπε ότι το Eurogroup ήταν όλοι σύμφωνοι. Να σας πω κάτι, σαν Έλληνας έχω δειχτεί πολύ από τον κύριο Σόιμπλερ. Ποτέ δεν είπε ναι σε τίποτα. Τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Ποτέ δεν είπε για την Ελλάδα κάτι καλό. Ούτε και λιγότερο ο Time Blue. Λοιπόν, να τα βάλουμε αυτά σε μια θέση του. Είμαι Ευρωπαίος, αλλά μπορώ να σχολιάζω μερικά πράγματα. Έτσι. Να σας πω κάτι πάντως. Οι δικές σας προτάσεις συμφωνούν πάρα πολύ με τον κύριο Σόιμπλε, θέλω να σας πω. Ναι. Μπορεί να γελάτε, αλλά. Για να τελειώσω να κάνω τον λόγο, κυρία Δευτέρα. Αν μου επιτρέπετε, οι Γερμανοί. Και οι Ευρωπαίοι. Αυτό που στην ουσία θέλουν είναι πολλές απολύσεις από το δημόσιο και λιγότερη φορολογία στις επιχειρήσεις. Μα αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος. Αυτό για το οποίο εσείς διαμαρτύρεστε τώρα, για την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, στα ξενοδοχεία κλπ. Οι Ευρωπαίοι αυτό που πραγματικά θέλουν είναι να κουρέψουν το δημόσιο, δηλαδή να απολυθούν άνθρωποι από το δημόσιο, να μειωθεί το δημόσιο και να μην επιβληθούν φόροι στις επιχειρήσεις για να υπάρξει ανάπτυξη. Άρα εσείς μπορεί να μην του συμπαθείτε τον κύριο Σόιμπλε, αλλά μπορεί να σας προσβάλλει ο τρόπος που εκφράζεται. Αλλά συμφωνείτε από ότι καταλαβαίνω πολλά από αυτά που λέει. Όταν λέει ότι δεν τρώμε τα δανεικά του συνέχεια, τρώμε οι Έλληνες από τα δανεικά. Σας προσβάλλει ο τρόπος που τα λέει, αλλά συμφωνείτε με τις απόψεις του. Καταλαβαίνω. Και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία όπως την ονομάζουμε εμείς, πέστε μου κάτι, εγώ σαν επαγγελματίας εστιατόρας. Πώς μπορώ να ανταγωνιστώ τους διπλανούς μου ανταγωνιστές που ο ΦΠΑ είναι στο 9 και 8%. Ποιους διπλανούς? Μπορώ να τους ανταγωνιστώ. Ποιους λέτε? Δεν μιλάω τους Τούρκους, μιλάω τους Ισπανούς, μιλάω τους Ιταλούς, μιλάω τους Ιταλούς μας όλες. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Αυτό λέω. Ναι. Για ποιο λοιπόν τουρισμό μιλάμε? Δεν μπορείτε. Αλλά προσέξτε όμως, υπάρχουν δύο δρόμοι. Δύο δρόμοι. Να πάει στην Τουρκία. Και ορίστε. Να πάει στην Τουρκία. Όχι, όχι. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένα δρόμο λέει μικρό κράτο και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ο άλλο δρόμο λέει μεγάλο κράτο και φόρου στι επιχειρήσει. Δεν γίνεται όμω. Ένα από τα δύο πρέπει. Εμείς θέλουμε λιγότερο κράτο, αλλά είναι σωστό. Ένα από τα δύο. Έτσι δεν είναι. Πώ εργάζεται, το γνωρίζουμε. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Το πρώτο σχέδιο, όταν ξεκινήσαμε τι διαπραγματεύσει το 10, ήταν ότι από του στόχου του δημοσιονομικού, του οποίου έβαλε τότε η τότε Τρόικα, όπως λεγόταν, τα 2/3 θα προέλθουν από συρρήκνωση του κρατικού τομέα και 1/3 από νέες φορολογίες. Συρρήκνωση δαπανών. Δηλαδή. Συρρήκνωση δαπανών στο σύνολο. Δεν σημαίνει να απολύσεις κιόλας. Άμα ξέρω εγώ παίρνει ένα δέκα. Είχε δίκιο η Τρόικα, δηλαδή. Επομένως, μισό λεπτό να παραλάβουμε την ιστορία. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Είπαμε. Ήτανε, ο στόχος ήταν το 2/3 του συνολικού στόχου να προκύψει από συρρήκνωση του δημοσίου και 1/3 από επιβολή νέων φόρων. Εμείς το κάναμε ανάποδα. Έτσι, μόνο 1/3 από συρρήκνωση του δημοσίου. Εμείς, δικές μας προτάσεις. Εντάξει, όλο. Και τα δύο τώρα να λέμε εμείς, ακριβώς. Εξυπηρετούν τους στρατούς τους. Εγώ δεν θα πω να εξυπηρετούν τους στρατούς τους. Απλώς θα λέω για την ιστορία, δεν κάνω κριτική. Εγώ θα πω ότι επέλεξαν να ακολουθήσουν μια διαφορετική πολιτική από αυτή της Ευρώπης. Αυτό. Εγώ, όλοι οι δικηγόροι σας το ίδιο. Κυρία Στεφανίδου. Όλοι οι δικηγόροι σας το ίδιο, υπάρχουν και δικηγόροι που. Εν πάση περιπτώσει. Μέχρι πρόσφατα. Όλοι οι δικηγόροι, όλοι στο επάγγελμά σας είσαι το ίδιο. Έχει κάποιο πρόβλημα με το επάγγελμα, με το επάγγελμα. Όχι, 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 όχι. Είπατε όλα τα κόμματα. Να είναι σαφή η ερώτηση. Είπατε όλα τα κόμματα. Και ρωτάω και εγώ, κυρία Τατιάνα. Όχι, όλοι οι δικηγόροι δεν είμαστε ίδιοι. Μην βάζετε όλα τα κόμματα στο ίδιο τσουβάλι. Είμαι Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων. Είμαι και πρόεδρο τη Ομοσπονδία Επαγγελματικών Τεχνών. Είμαι και πρόεδρο του Λεκανοπεδίου τη Αττική. Και εγώ βάζω του δικηγόρου για να ξέρω. Δεν έχει σημασία το ερώτημα.
Εάν έλεγα όλους τους τίτλους σας, θα μου έπαιρνε μισή ώρα. Το ξέρω, αλλά επειδή ξέπαινε ένας άλλος κύριος, ο κ. Μαυρίκος, που με τον πατέρα του είμαστε πάρα πολύ, καθόμαστε στο ίδιο συνδικαλιστικό τραπέζι για πολλά χρόνια με τον κύριο Μαυρίκο. Συγγνώμη, δεν έχει μιλήσει καθόλου ο κύριος Γιάννης Ατζηνάς. Καθόλου. Ο κύριος Ατζηνάς, λοιπόν, είναι ηλεκτρολόγος. Μάλιστα. Είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή απασχολείστε σε κάποια επιχείρηση? Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είχα μια επιχείρηση με 5 άτομα. Πρέπει να πάτε σε κάποια. Μου το είχε πει η ώρα. Πρέπει να πάει. Έχει κάποιο συμβούλιο. Καλή τύχη. Έχω μια ατομική επιχείρηση, λοιπόν, με 5 άτομα παλιά. Αυτή τη στιγμή έχω ένα άτομο. Προσπαθώ δύσκολα αυτή τη στιγμή να διατηρήσω και αυτό το ένα άτομο. Εκπροσωπώ, λοιπόν, ένα κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά αυτή τη στιγμή. Και όμως, δυστυχώς, δεν μπορώ να πω ότι την Κυριακή θα στηρίξω το όχι. Για μένα το όχι είναι η καταστροφή της χώρας. Άκουσα εχθές τον Πρωθυπουργό να λέει «Είμαι Πρωθυπουργός, δεν είμαι Πρωθυπουργός, παντός καιρού». Μα είναι δυνατόν? Είπε τέτοια φράση? Δεν είπα αυτό ακριβώς. Υπόθηκε ακριβώς «Δεν είμαι Πρωθυπουργός, παντός καιρού». Ακριβώς. Κυρία Στεφανίδου, όταν ένας εκλεγμένος Πρωθυπουργός πριν 5 μήνες βγαίνει εχθές το βράδυ και λέει «Δεν είμαι Πρωθυπουργός παντός καιρού», τι σημαίνει αυτό? Εγώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα σχέδιο επιστροφής στη δαχμή. Με τον α ή β τρόπο. Και όπως λέγαμε και πριν και γελάγαμε, ελπίζω πραγματικά ότι το πρωθυπουργικό αεροπλάνο θα ξεκινήσει σήμερα. Αν κάποιοι, δεν ξέρω αν το θέλουν όλοι εδώ πέρα στην παρέα, ελπίζω όμως ότι πρέπει να ξεκινήσει. Ναι στο ευρώ, ναι στη συμφωνία, όχι στο μνημόνιο. Δεν άκουσα, γιατί τα πετάς έτσι και δεν ναι στο ευρώ, ναι στη συμφωνία, ναι στη βιώσιμη λύση, όχι μείωση σε μισούς και συντάξεις και κυρίως όχι σε τελεσίγραφα. Ναι στην Ευρώπη, ναι στις λύσεις. Ποιος είπε για τελεσίγραφα? Εγώ δεν έχω ακούσει τελεσίγραφα. Εγώ το είδα. Ποιος είπε για τελεσίγραφα, σύντροφε? Ποιος είπε για τελεσίγραφα? Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Στεφανίδου. Θέλετε να σας πω κάτι? Η μεγαλύτερη φτώχεια είναι ο διχασμός. Ακριβώς. Τώρα φτάνουμε στο πραγματικό διακύβευμα αυτού του δημοσιοθέσματος. Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Τι είμαστε εδώ πέρα, η ελληνική κοινωνία. Εκπροσωπούμε ο καθένας τα πάντα, έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα, σκοτωνόμαστε. Δεν έχει σημασία αν είμαστε 2, 3 και 10 με τον Νέο. Μια χαρά διάλογο κάνουμε. Έτσι, αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση αυτό κατάφερε. Τι κατάφερε? Διχασμό με το δημοσιογράφο. Πού το κατάφερε? Διχασμό. Να γυρνάει ο φίλος πριν και να λέει εμείς του όχι, εμείς. Αλλά την είχε ο ένας τον άλλον. Και πέρα και εμείς οι Γερμανοτσολιάδες θα φύγουμε. Ούτε και εμείς θέλαμε το μνημόνιο. Εδώ ο φίλος της Ανταρσία. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει υγιής διάλογος. Ο λαός έχει ευθύνη. Ο λαός έχει ευθύνη. Ο καθένας έχει ευθύνη. Όλοι έχουν ευθύνη. Δεν γίνεται τόσα χρόνια να λέμε δεν ρωτάμε και δεν ρωτάμε και τώρα που ρωτάμε να λέμε γιατί μας ρωτάτε. Δηλαδή θεωρεί ο κόσμος ότι είναι καθυστερημένος, δεν μπορεί να αποφασίσει. Είναι ξεφλουδισμένο επιχείρημα. Με τον τρόπο που έγινε το δημοσίευμα. Έχει ξεφλουδιάσει πλέον. Για τη χρονική διάρκεια. Στη συγκεκριμένη πρόταση που πάμε και εμείς. Δεν λέει ναι ο εξεφλουδισμένος. Να δώσουμε την ευκαιρία στο Γιάννη να μιλήσει. Εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Τον ρώτησε. Όπως λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία, η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν. Και η προηγούμενη και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ελέω από το ίδιο. Τότε ρωτήθηκε ο λαός. Δηλαδή η πλειοψηφία του λαού ρωτήθηκε αν θέλει το ελέω. Αντί να χαίρεσαι το υπουργικό σύστημα του μια κυβέρνηση. Είτε πασοκρινή είτε δημοκρατία. Είναι η σημερινή, η χθεσινή, η αυριανή. Μα έχει ξεθοριάσει, με συγχωρείτε. Έχει ξεθοριάσει αυτό το επιχείρημα. Ακούστε τώρα τι γίνεται με κάποιου Έλληνε, συμπολίτε μα, οι οποίοι συμπατριώτε μα που ταξίδεψαν στο εξωτερικό είχαν την ατυχία. Και εγώ στο εξωτερικό ήμουν την περασμένη εβδομάδα και γύρισα. Εσύ. Δεν γίνεται να μην γίνεται. Να τον ακούσουμε στον άνθρωπο που είναι στο τηλέφωνο. Εντάξει. Να τον ακούσουμε.
Άκου, λοιπόν, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Είστε πού, ναι, πού βρίσκεστε, ναι, κύριε Παπαδόπουλε? Βρίσκομαι εδώ στη Γερμανία, σε μια πόλη της Γερμανίας. Και δεν μπορείτε να γυρίσετε, γιατί? Όχι, και τώρα ήρθα, πριν την κρίση, 23 του μηνός, φύγαμε, ναι, τη γυναίκα μου από κάτω, ναι, και ήρθαμε εδώ. Ναι. Και ήρθαμε να κάνουμε μια επίσκεψη, να κάνουμε κάποιες διακοπές εδώ. Ναι. Λοιπόν, ένα ποσό το οποίο πήραμε ήδη έχει καταναλωθεί όταν γυρίσεις από εδώ και εκεί, αφού πας να κάνεις, ναι, τις διακοπές σου. Ναι. Είχατε πάρει λοιπόν κάποια μετρητά μαζί σας. Ναι, λοιπόν, με 60 ευρώ, εάν θα βγάλω εγώ 60 ευρώ για να κυκλοφορήσω μέσα στη Φραγκφούρτη, πού να πάω? Με τη χρεωστική. Για να πάω, να φάω, να πάω, να κάνω τι δηλαδή, με 60 ευρώ την ημέρα. Συγγνώμη, είναι... τα εισιτήρια της επιστροφής σας τα έχετε, γιατί μου είπαν ότι το κοντρόλο δεν μπορεί να γυρίσετε πίσω. Εμένα αυτό μου ενημέρωσαν. Συγγνώμη, ναι, να σας πω. Ναι. Τα εισιτήρια επιστροφής δεν τα έχουμε βγάλει, γιατί ήταν το εισιτήριο με την επιστροφή. Θα βγάλω κάποια στιγμή και θα φύγω. Τι είναι ένα εισιτήριο για να βγάλει? Αξιοπρέπεια. Με την χρεωστική. Με την χρεωστική πιστωτική. Και τις δύο, και τις δύο. Δεν γίνεται. Με τη χρεωστική δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Έχει απαγορευτεί το web banking, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τίποτα εκεί. Τίποτα. Είναι 60 ευρώ. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Επειδή μέχρι τώρα μας λένε ότι μπορεί στο εξωτερικό κανονικά να χρησιμοποιήσει την πιστωτική σου κάρτα. Σωστά, έτσι. Εσείς προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα και δεν μπορείτε. Με τη χρεωστική πήγα να βγάλω χρήματα. Ναι. Με τη χρεωστική μου, όχι με την πιστωτική. Πιστωτική έχετε? Δεν έχει. Πιστωτική, όχι. Τώρα δεν έχει σημασία. Οι πιστωτικές λειτουργούν, οι χρεωστικές δεν λειτουργούν. Δεν μπορείς να κάνεις ανάληψη. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις ανάληψη. Άρα εσείς έχετε μία χρεωστική κάρτα, έχετε πάει εκεί να κάνετε ανάληψη. Συγγνώμη, τώρα είναι τραγικό. Να γυρίσετε, είστε στη Γερμανία. Να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα, να βγάλετε το εισιτήριο, να κινηθείτε. Μπορεί να τη βάλεις στο μηχάνο Πιτσεκά που την περνάει και πάνω στο πρακτορείο που θα του κόψει το εισιτήριο. Έχει ένα ειδικό μηχάνο το οποίο περνάει και σκανάρει την κάρτα. Είτε χρεωστική είτε πιστωτική. Ποιο πρακτορείο? Χρεωστική όχι. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν λειτουργεί. Κυρία, αν ο άνθρωπος δεν έχει πιστωτική είναι ψήλου κρεμάμενος. Λοιπόν, ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Όταν λοιπόν κανείς έχει την τύχη, την ατυχία να ταξιδέψει στο εξωτερικό και δεν έχει μαζί του πιστωτική κάρτα, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσει με τη χρεωστική του. Όχι, δεν λειτουργεί. Ο κύριος ο οποίος μιλάει, κυρία Στεφανίδου, αυτή τη στιγμή με τις κάρτες και τα λοιπά, δεν είναι πλήρως ενημερωμένος. Μάλιστα. Δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς κατά αυτόν τον τρόπο για να κινηθείς με τον ηλεκτρικό κτλ. Αυτά δεν γίνονται. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μάλιστα. Τώρα να πάω εγώ για 10 ευρώ να του δίνω τη χρεωστική μου κάρτα στον υπόγειο, ας πούμε, στον ηλεκτρικό και να του πω βγάλε με το εισιτήριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε? Ντρέπομαι εγώ σαν Έλληνα. Δεν θα υπήρχε. Ντρέπομαι πραγματικά, δηλαδή για αυτή την κατάντια. Δεν θα υπήρχε κάποιο. Για αυτή την κατάντια. Πάντω δεν ακούγουμε, πρέπει να το πιάσουμε το τηλέφωνο. Είναι σαν να μην έχετε κάρτα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Έχετε βρεθεί στη Γερμανία. Ναι, και είναι σαν να μην έχετε κάρτα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν λειτουργούν και οι τράπεζες, και ένα συγγενή να παρακαλέσετε κάτι να σας στείλει, δεν μπορεί να σας στείλει. Να παρακαλέσω τον ίδιο τον πρωθυπουργό, πας και μου φέρει λίγα χρήματα, μήπως έρθει σήμερα επάνω. Τι να πω, τι δεν συνήθεια πράγματα είναι. Να πάει στην πλησβία σου. Λυπάμαι πραγματικά, κυρία Στεφανίδου, που εμείς εδώ, δηλαδή στην Αθήνα, δεν είχαμε πολιτικούς που αγαπήσαν την πατρίδα μας. Πραγματικά λυπάμαι και δεν τα απευθύνουμε, δηλαδή δεν θέλω να απευθύνω. Δεν είναι μορφή μόνο προς τον κύριο Τσίπρα, θέλετε να πείτε, μιλάτε γενικότερα. Αυτό γενικότερα μιλάω, δηλαδή πατριώτες, πραγματικά πολιτικούς, μιλάμε για τη Μέρκελ, μιλάμε για τον Σόιμπλε, μιλάμε δεν ξέρω για ποιους όλους, μόνο δεν μιλάμε για τους δικούς μας. 40 χρόνια, δηλαδή 40 χρόνια περάσανε, δηλαδή δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε αυτό το κράτος. Να σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, η Μέρκελ για το δικό της λαό και ο Σόιμπλε τέλεια τα έχουν καταφέρει. Η Γερμανία έχουν καταπληκτική κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, είναι μια χαρά. Οι δικοί μας εδώ τα έχουν κάνει θάλασσα.
Μα αυτό λέω, κυρία Στεφανίδου, αυτό λέω και εγώ. Έχετε δίκιο. Αυτό επιμένω. Αυτό επιμένω. Δηλαδή, μα φταίνε οι άλλοι. Μα φταίνε οι άλλοι που δεν μπορούμε εμεί μεταξύ μα να συνονοηθούμε εκεί. Όταν δεν μιλάνε μεταξύ του οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, είναι τρομερό, είναι λυπηρό. Πραγματικά λυπάμαι για την κατάντια τη πατρίδα μα. Λυπάμαι. Και να σα πω κάτι. Πράγματι δεν μιλάνε μεταξύ του. Έζησα. Ούτε καν τώρα την ίστατη ώρα. Ούτε τώρα. Κοιτάξτε, ούτε τώρα. Μπράβο, είμαστε μαζί. Είμαστε στο τόπο. Είμαστε στο τόπο. Αυτό είναι και το επικίνδυνο και το διχαστικό. Οι κλειστές της τράπεζας, τα πρόφυλα της χρεοκοπίας δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει με γόνιμο στην Union. Κυρία Στεφανίδου, συγγνώμη, είμαστε στο 12 και ένα λεπτό. Λυπάμαι. Είμαστε στο 12 και ένα λεπτό και δεν. Υπάρχει λύση για τον κύριο. Κύριε Παπαδόπουλε. Δεν πειράζει. Κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει μια λύση για εσάς. Ο ναι, κύριος ναι. Μαυρίκος μπορεί ίσως να σας βοηθήσει. Σε αυτή την πράξη νομοθετικού ναι. περιεχομένου, στο άρθρο 4, θυμάμαι, ναι. αναφέρεται για το Προεδρικό Συμβούλιο Τραπεζικών Συναλλαγών. Ναι. Που τακτοποιεί τις εκκρεμείς περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, τι μπορεί να κάνει ο κύριος. Σωστά, πρέπει να πάει κάποιο δικό του πρόσωπο εδώ πέρα από την Ελλάδα να τυχεί. Κάποιο δικό του πρόσωπο να πάει πού. Είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι μια διαδικασία η οποία. Αυτό που λέει η νομοθεσία. Τι να κάνει τώρα. Μια διαδικασία η οποία θέλει μια εβδομάδα για να ολοκληρωθεί. Είναι αυτό. Δηλαδή Έχουμε φανταστεί αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να αδικήσω κανένα. Όχι, παρακαλώ. Θα τον αδικήσω και είναι κρίμα. Δεν έχει ο κύριος Κουγιουμτζής. Κύριε Στεφανίδου, παρακαλώ. Εκπροσωπεί τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Να δούμε τι Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Εμπορικό Σύλλογο των Αθηνών, εκπροσωπώ όλο τον εμπορικό κόσμο της χώρας. Είμαι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Κρατήθηκα έτσι σε χαμηλούς τόνους, δεν παρενέβη σε κανέναν και θέλησα. Τελευταίως να περάσω ένα μήνυμα, πραγματικά ένα μήνυμα από τον εμπορικό κόσμο. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται νυφαλιότητα. Χρειάζεται σύνεση, συνένεση, ομοψυχία και ενότητα. Αυτό θα πρέπει να το περάσουμε. Γιατί ήρθαμε πρώτον πυλών. Τι θα πραγματικά Κυριακή στο δημοψήφισμα, ήρθαμε πρώτον πυλών. Ήρθαμε πρώτον. Θα σας τα πω όλα. Άμα μου αφήσετε να μιλήσω. Ήρθαμε πρώτον πυλών πραγματικά σε, για μας, για τον εμπορικό κόσμο, όπως το εκφράσαμε και μέσω της ΕΣΕ. Μέσω από το ψήφισμα που βγάλαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕ. Σε ένα άκερο πραγματικά αυτή τη στιγμή, σε μια λάθος στιγμή, χρονική στιγμή και σε ένα διχαστικό δίλημα που φέρνει αυτή την ώρα η κυβέρνηση. Και όλα αυτά γίνονται, και το είδαμε το Σαββατοκύριακο, εν μέσω κλειστών τραπεζών, εν μέσω ανθρώπων που ξεροσταλιάζουν έξω από τα ATM για να πάρουν κάποια χρήματα, και την αγορά, την ήδη βρισκόμενη σε δεινή θέση, τώρα να κάνει μηδενικούς τζίρους. Εδώ και δύο μέρες οι τζίροι στην αγορά είναι πραγματικά μηδενικοί. Τι σημαίνει αυτό? Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι σήμερα, παρότι άκουσα εδώ εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου ότι έχουν μια υγιή επιχείρηση και μπορέσανε να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους τους, προς τα ασφαλιστικά, τους υπαλλήλους των 500 και 600 ευρώ σήμερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμείς εκπροσωπούμε από 1 έως 10 άτομα. Πώς θα πληρώσουν? Δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν. Είναι αδιανόητο να μπορέσουν να πληρώσουν. Θα να πληρώσουν με το μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να τελειώσετε, ναι, σε αυτό. Δεν διέκοψα κανένα. Για διευκρινίσω, για είμαι τελευταίος στο Μοϊγανό. Να εκπροσωπώ χιλιάδες μικρομεσαίους. Παρακαλώ, συγνώμη, να ακουστώ. Καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τους εργαζόμενους. Δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν αύριο το ενίκιο τους. Δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο τέλος του άλλου μήνα θα έρθει το ΙΚΑ και ο ΑΕ και θα πει ότι δεν έχω λεφτά να πληρώσω τους συνταξιούχους. Ο ΑΕ, το δικό μας το ασφαλιστικό, ο δικός μας ασφαλιστικός οργανισμός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κόκκινο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένας στους δύο πλήρωνε. Τώρα που δεν θα πληρώνει σχεδόν κανένας, το 90% δεν θα πληρώνει, πώς θα μπορεί να επιβιώσει αυτός ο οργανισμός? Άρα η εμπορική κοινωνία βρίσκεται σε μια
αναστάτωση. Mm. Και εδώ λέμε εμείς, γιατί να μπούμε στο διχαστικό αυτό δίλημα, ύστερα από 5 μήνες διαπραγματεύσεων, ύστερα από τις δημιουργικές σας άφιες και όλα αυτά και μας φτάσαν στο παραπέντε για να μπορέσουμε να πάμε σε μια λύση, μια συμφωνία. Και κατά καιρούς το λέγαμε ενδιάμεσα και βγαίναμε σαν ΕΣΕΕ ότι μια μέτρια συμφωνία είναι και καλύτερη από μια μη συμφωνία. Γιατί η μη συμφωνία, δεν ξέρω, την Τρίτη, τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, ξέρουμε το όχι αν υπερισχύσει, τι σημαίνει την Τρίτη για τη χώρα, για την κοινωνία, για τον εμπορικό κόσμο. Υπάρχει σχεδιασμός το τι θα γίνει. Δεν το έχουμε ακούσει από 1000 κυβερνητικά. Έτσι, δεν το έχουμε ακούσει σε όλο το μεγαλείο. Έτσι. Παρατηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις συνεντεύξεις, τις πολιτικές εκπομπές, τις ενεργειακές εκπομπές. Όταν τίθεται το ερώτημα, μετά το όχι, τι θα γίνει, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης? Δεν απαντάει κανείς. Επειδή δεν απαντάνε. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, δεν τελείωσε. Δεν έχω πάρει ξεκάθαρη απάντηση ακόμα. Κυρία Στεφανίδου, να πάμε στην άλλη όψη του νομίσματος. Και ένα ναι, τι θα σημαίνει πάλι? Έχουμε δηλαδή, γι' αυτό λέω, είναι ένα διχαστικό δίλημα. Φορτωνόμαστε τώρα στις πλάτες μας ένα δημοψήφισμα, το οποίο έχει αβέβαιο μέλλον ως προς τις δύο αποφάσεις του. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί πραγματικά. Εμείς, για να καταλήξω στο ερώτημα... Πιο ξεκάθαρη απάντηση. Στο ναι, έχει πει η κυβέρνηση, εμείς δεν υπηρετούμε το ναι. Δεν υπηρετούμε μνημόνια. Παρετούμαστε στην ουσία. Αυτό είπανε ξεκάθαρα. Δεν έχουν πει τη λέξη παρέτηση. Κυρία Στεφανίδη, εμείς δεν υπηρετούμε μνημόνια. Μπορεί να βρισκόμαστε και να έρθει μας απασχολεί. Μας διαφέρει να παράδειγμα στο εμπόριο. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό το οποίο... Έτσι, μετά το δημοψήφισμα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Εμείς τώρα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, σαν εμπορικός κόσμος, σαν ΕΣΕΕ, έχουμε πει 7 ναι και 7 όχι. Όλα είναι προσδιορισμένα πάνω στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε με το ευρώ, πρέπει να είμαστε με την οικονομία και την ανάπτυξη, έτσι, και όχι στη δραχμή, γι' αυτό για να σας εξηγήσω, όχι στο διχασμό, όχι σε αυτές τις πολιτικές που εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα. Άρα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα, τουλάχιστον εγώ, από τη δική μας πλευρά, σαν ΕΣΕΕ, στον εμπορικό κόσμο, ότι θα πρέπει να σκεφτούν πολύ πριν ψηφίσουν. Πιστεύω και ευελπιστώ, γιατί άκουγα με τα προσοχής αυτό που λέγατε πριν. Εγώ εύχομαι να μην φτάσουμε πραγματικά. Γιατί εδώ είδατε προηγουμένως... Υπάρχει περίπτωση συμφωνίας και δεν ξέρω αν γίνει συμφωνία. Μακάρι να περάσουμε σε μια συμφωνία. Εγώ θυμάμαι και τα μέτρα που έδωσε η κυβέρνηση. Μιλούσε από 26% φορολόγηση στο 29%. Έτσι, και το μετέφερε αμέσως μετά στο 28%. Με 29% από το πρώτο όχι, ευρώ... Όχι, δεν το μετέφερε η κυβέρνηση το 28. Όχι, το μετέφερα οι θεσμοί. Οι δανειστές πίεσαν να κατέβει στο 28 η φορολογία των επιχειρήσεων. Με τι θα πάμε σε ανάπτυξη, με αυτή τη φορολογία, το 29%, με αύξηση των ασφαλιστικών εισφόρων, η κυβέρνηση το έλεγε αυτό. Εμείς σαν ΕΣΕΕ μιλούσαμε για 751 εκατότατο μισθό. Έχουμε κοινωνική ευαισθησία πάνω σε αυτό. Σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πρέπει να πάω. Τελειώνω. Το διαγωνισμό τον έχω πει καθόλου. Το έχετε πει. 15.000 ευρώ μετρητά. Πώς θα πάρουν? 15. Με κάρτα, χωρίς κάρτα. Εμείς έχουμε άλλη μια εβδομάδα εκπομπή. Δηλαδή αυτή και την άλλη. Ευελπιστούμε. Όταν γίνει συμφωνία και θα λειτουργούν όλα αυτά. Ότι θα έχουν ανοίξει τράπεζες. Ναι, μετρητά. Τώρα, με ελπίδα θα μείνετε. Είμαι αισιόδοξη. Εύχομαι να μην έχει έρθει το χάος. Εμείς ευελπιστούμε στο τέλος της άλλης εβδομάδας που κλείνει ο διαγωνισμός. Θα τα δώσουμε τα 15 χιλιάρικα. 90, 11, 51, 51, 51. Δικά σας. Λοιπόν, και καθώς πλησιάζουμε και βαίνουμε προς το τέλος, έχουμε της ακούσει... εκπομπής. Εύχομαι μόνο της εκπομπής. Ναι, και εύχομαι επίσης, θέλω να σου πω,
και προς το τέλος των διαπραγματεύσεων. Το ίδιο ελπίζω και εγώ προσωπικά. Και πιστεύω ότι θα λήξουν οι διαπραγματεύσεις θετικά. Νομίζω θα βρούμε συμφωνία και λύση εντός του ευρώ. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Εντός του ευρώ. Αυτό εννοείται. Με μνημόνιο. Αυτό εννοείται. Με κοινωνικά μέτρα. Με μέτρα δίκαια και κοινωνικά. Γιατί τα ασκίζανε κάτι. Με μέτρα σώματα τα ασκίζανε. Δεν είναι κανένα σχήμα λόγου. Πάντως απορώ γιατί δεν συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Λέμε ναι και όχι. Και αυτό είναι της Κυριακής, εφόσον παραμείνει υποψήφιος. Γιατί μαύρο άσπρο είναι. Πώς λοιπόν, ακριβώς. Πώς δεν είναι μαύρο άσπρο. Ένα λεπτό. Ναι ή όχι στην περαδοχή. Όλοι διαπραγματεύσει και κάνετε με τον Καραμαλή δεν είναι μαύρο άσπρο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θέλετε, δεν θέλετε, αν πάμε σε δημοψήφισμα θα πείτε ναι ή όχι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εδώ απορώ, είμαστε όλοι εδώ. Γιατί δεν συμφωνούμε στο ελάχιστο. Τι θα πει ναι και τι θα πει όχι. Αν είναι ναι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Και βεβαίως μπορούμε να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια διαπραγμάτευση. Με το ναι. Όχι, ποια διαπραγμάτευση συνεχίζεται ακριβώς. Το δέχεται. Έχουμε δηλώσει. Συγγνώμη, έχουμε δηλώσει από πλευρά όλων των κοινωνικών παραγόντων ότι με το ναι βεβαίως συνεχίζουμε. Στη διαπραγμάτευση. Τι θα συμβεί με το ναι, το ξέρουμε. Δεν θα έχουμε ανατροπές. Οι οποίες πραγματικά δεν μπαλώνονται με τίποτα. Με το όχι, αν είναι με το όχι, το ξέρουμε πολύ καλά τι θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν ξέρουμε ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι πιστές. Δεν είναι Κύπρος. Δεν θα είναι τα αδιέξοδα. Από το πρώτο ευρώ, όπως σας λέτε, μπορούμε να καταθέσουμε. Όπως από το πρώτο σχέδιο για την Κύπρο. Δεν μπορεί να κάνουμε αυτή με το όχι. Ούτε να κάνουμε το όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το όχι είναι το δίκιο. Αρχίσει τώρα να λέτε τα δικά σας. Παρακαλώ. Εγώ σας απαντήσω όμως. Όμως να πω και εγώ πώς βλέπω το όχι. Αν δεν δώσουμε τα 90 εκατομμύρια του ELA, αν δεν τα δώσουμε πίσω, γιατί θα γίνουν απαιτητά. Κάπως θα τα πάρουν. Γι' αυτό χρειάζεται. Θα τα χαρίσουν. Ο ιδιωτικός τομέας σε θέλει και γι' αυτό χρειάζεται. 120 είναι. 120 δις έχουν τράπεζες μέσα. 120 δις. Τα 90 να πω και σοβαρά λόγια. Επισοδημία. Κύριε Μαυρίκη, που σας λέει και ο φίλος μου, κύριε Μαυρίκο, μάλλον. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε για να κλείσουμε. Ακούστε με λίγο. Και το κράτος δεν μπορεί να κάνει. Για μένα, κύριε Μαυρίκο, και εμένα μου αρέσει η φωνή μου, προσπαθώ όμως να το αντιμετωπίζω. Και δεν μιλάω τόσο πολύ. Να βγούμε, να κάνουμε τι θέλω. Αλλά να με αφήσει ο κύριος Μαυρίκος. Λοιπόν. Για μένα το όχι κατά βάση σημαίνει ότι ξεκινάει και, είτε το, και θα πρέπει να στρατευτούμε σε αυτό όσο το πιστεύουμε μια διαδικασία ρήξεων και ανατροπών που είναι αναγκαίες για να επιβιώσει ο λαός. Ο λαός γιατί δεν λες επιβίωση αυτό που συνέβαινε όχι απλά και τα τελευταία 5 χρόνια και τα προηγούμενα γιατί εγώ δεν βλέπω καμιά ευρωπαϊκή προοπτική και ανάπτυξη και όλα πάνε καλά με τα εκατομμύρια των, πώς το πω, των φτωχοποιημένων και των ανέργων γιατί αν είναι ένα πρόβλημα οι ουρές στα ATM είναι δεκαπλάσια προβλήματα οι ουρές στον ΟΑΕΔ που ποτέ δεν είδα κανάλι να πάει και να στείνεται και να δείχνει την ουρά στο ATM. Ή ποτέ δεν είδα κανάλι να πάει και να δείχνει ανθρώπους που μέσα σε μια νύχτα χάσαν τις δουλειές τους και ήταν άστεγοι και πήγαιναν στα σύνορα. Η ξέρετε πώς ποτέ. Ο καταιγισμός, κυρία Στεφανίδου, ο καταιγισμός ειδήσεων με ουρές στα ATM που πρώτον. Ο καταιγισμός ειδήσεων με φωτογραφίες με μπουφάν μπροστά στα ATM. Με φωτογραφίες με χειμωνιάτικα ρούχα με πέδιλα του σκι και δεν ξέρω τι άλλο. Ίσως και από άλλες χώρες όπως την ATM. Μιλάει με νούμερα και δυστυχία. Και ο κόσμος του ΝΕ, 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 ο
Ελλάδα θα πάρει δάνειο. Και αν κουρευτούν οι καταθέσεις. Να κάνουμε. Αν μου τα πείτε αυτά τα τρία και πώς θα φάνε οι Έλληνες. Εγώ θα πω και όχι μαζί. Σε αντίθεση με ό,τι είπε η κυρία Μπεράκη, όχι ροϊσμή. Πάρα πολύ καλά ξέρουμε να κάνουμε το σωστό και να αποδειχθεί. Τέσσερις μήνες παιδεύω τον ελληνικό λαό. Από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο. Εγώ το παιδεύω κύριε Παπαδρίκο τον ελληνικό λαό. Αυτά που εκπροσωπείτε. Γιατί εσείς μιλάτε στην αλήθεια. Εμείς δεν πάμε πανό. Γιατί δεν θέλω ευρώ και δεν θέλω ευρώ. Είμαστε έμποροι και δουλεύουμε. Η ρήξη και η ανατροπή είναι και το να διαγράψουμε το χρέος. Και το να βγούμε από το ευρώ και το να βγούμε. Θα βγει κάποιος και θα πει διαγράφεται το χρέος. Θα πάτε να γράψουμε με μονομερή πράξη. Του ζητάω λοιπόν μια υπεύθυνη απάντηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διαδικασίες. Σε παρακαλώ να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Όπως το κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε κάτι. Μίλησε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τα ανακάλεσε ο συμμαχός. Γίνεται μόνο με πράξη κυριαρχίας. Πες μου ποιο διεθνές δικαστήριο θα σε δικαιώσει σε κάτι τέτοιο και αν ταυτόχρονα το σπρεντ τη χώρα σου για το δημόσιο χρέος θα καλπάζει με 6,5% και 10%. Δηλαδή ζητά τον οικονομικό μα στραγγαλισμό. Είσαι σοβαρό. Από το ΕΠ. Ξέρουμε για αγγλικό δίκαιο. Τι είμαστε. Το αγγλικό δίκαιο το γνωρίζουμε. Βέβαια το μνημόνιο μέσα. Το γνωρίζουμε. Αλλά εγκάστε μα αυτό. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Το πρώτο. Το πρώτο. Το Χρυσοκούτι με το φουαγκρά που σίγουρα το νέα. Σίγουρα το νέα θα φέρει μνημόνιο. Ούτε φουαγκρά ούτε κοσμοκούτι. Θα μανιστεί ο γρήγο κόσμο με το όχι. Τέλεω. Δεν θα μπορεί να κινηθεί άνθρωπο με το όχι. Γιατί τώρα μπορεί να κινηθεί άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά ο κόσμο βλέπει ότι από εδώ είναι πρόσωποι του ΝΕΕ που τα τρώνε με χρυσά κουτάλια τόση ώρα και στο σπίτι αυτή τη στιγμή κοιτάνε εκπρόσωποι του όχι. Που δεν έχουν να φάνε χρόνια τώρα. Αν τρώμε χρυσά κουτάλια, σε προκαλώ. Ελάτε μια επιχείρηση να δούμε πώ θα το σηκώνουμε και πώ τρέχουμε να φέρουμε εμπόρευμα και πώ παρακαλάμε για αυτού που είπε εδώ. Και μετά να λέτε φαφαρολογίε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έχετε τελειώσει ποτέ τη ζωή σα. Εγώ καταλαβαίνω. Έχετε τελειώσει ποτέ τη ζωή σα. Εσεί κύριε και τελειώσει ποτέ τη ζωή σα. Που είστε δικηγόρο να έχετε δουλέψει. Εγώ έχω δουλέψει κανονικό, δεν έχω γένσημα. Έχετε δουλέψει την δικηγορογραφία ασκόμενο κτλ. Πάντα έχω κάνει. Και θα και και να αλλάξει τον τρόπο. Άκουδο. Ο ίδιο του λέει. Άκουδο. Κόψε τον τρόπο. Άκουδο. Πάρ το πίσω. Πάρ το πίσω. Γιατί θα γίνει. Πάρ το πίσω. Θα γίνει. Δεν παίρνει τίποτα. Τροπή σου, ρε. Είσαι αλήτη. Εγώ να λέτε. Είσαι ανεκδίκητο. Ανεκδίκητο. Για να μου αποδείξει ότι έχει δουλέψει. Κάλε μα να πάρει την πίσω. Το εσύ δεν παίρνει. Μα έβρε στο ανάγκη να πάρει την πίσω. Όταν θα φωνάζει εδώ πέρα χωρί παραγωγικού. Έλα πάρε κόσμο να του σέβεται. Έλα πάρε δρόμο. Εντάξει. Από το σπίτι σου πάνε πάρει τρόπο. Καταλαβαίνετε. Άμα είσαι ένα δημοκράτη, θα να μιλήσω. Όχι να κάνει ό,τι θέλει να στο κανάλι. Για από εδώ. Θα μα κάνει και τα ένσημα. Πάλι ο συνδικαλιστή σου δεν έχει κάνει ό,τι θέλει. Ρέου από εδώ. Έχετε καταστρέψει το κράτο. Έλα πάρε δρόμο τώρα και φύγε. Θέλετε να κάτσετε ένα λεπτάκι. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Ένα λεπτάκι. Και δύο και τρία. Προσβάλλεις. Παρακαλώ. Θα ζητήσω συγγνώμη. Θα σα πω συγγνώμη. Συγγνώμη από χθες. Θα κάτσω εγώ. Τώρα θα ζητήσω συγγνώμη. Για ποιο λόγο σου συγγνώμη. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Παρακαλώ. Να είσαι αλήτη. Μου κάνει το δικηγόρο. Μου κάνει το δικηγόρο, αυτό σημαίνει αλήτη. Το ξέρει. Να αμφιβάλλω, έχει πάρει και πτυχίο με αυτά που λε. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω στην αστυνομική. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Εγώ σου κάνω μίστο με όποιο είναι αλήτη. Κάνε μου μήνυση. Θα σου πάρω. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ θα στεναχωριέσαι. Υπάρχει και το φόβο. Για να σε μάθω ποιο είσαι αυτό. Ποιο είμαι εγώ. Ποιο είσαι εσύ. Δεν τρέπεσαι. Να σα παρακαλέσω. Θα μου είσαι με σου μιλήσει, θα σου λέω τα ένσημά μου. Έλα μας παρατάς λίγο. Τι μπορούμε να κάνουμε γιατί η εκπομπή τελειώνει σε πόση ώρα. Τι είσαι δικαστήριο είσαι. Έλα τώρα ντροπή σου. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος ντροπή σου. Ντροπή σου γιατί είσαι και παιδιά. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω, λυπάμαι, γιατί τόση ώρα κάναμε μία συζήτηση. Όλοι μας τόσο επικοντές εδώ πέρα. Τόση ώρα κάναμε μία συζήτηση η οποία είχε τις εντάσεις της, είχε τα θέματα της, είχε τις διαφωνίες της, αλλά δεν ήταν κάποια προσωπική αντιπαράθεση. Τόσα τόσους μήνες. Όχι, πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε. Είμαστε όλοι πια. Πληρώνουμε, κύριε. Φάτε τους δημόσιους. Κάτω από πρέπει να κάνετε. Κάτω από πρέπει να κάνετε ακόμα. Όλοι πληρώνουμε και θα πληρώνουμε. Εγώ δεν έκουσα καλά ακόμα. Τι μπορώ να κάνω για να σας. Εσύ άνοιξε ακόμα. Δεν έκουσα ακόμα. Βρέσμα με έκουσα ακόμα. Βρέσμα με έκουσα ακόμα. Τι μπορώ να κάνω για να σταματήσει. Ε, τώρα εντάξει. Μπορούμε να πούμε και τώρα λούπες. Έχουμε κάποια λίγη ακόμα λούπες. Ας φέρουμε και την ταυτότητά μας. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ότι δυστυχώς αυτό δείχνει και τον εθνικό διχασμό. Γιατί σε αυτή την κατάσταση. Ακριβώς, αυτό που λέγαμε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς η χώρα μας, και το λέω και πονάω μέσα μου βαθιά. Είμαστε χωρίς. Όχι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα έγινε αυτό μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ σας. Αλλά να σας πω κάτι ειλικρινά και αληθινά. Ειλικρινά και αληθινά. Η χώρα μας είναι χωρισμένη στα δύο.
Ισχύει. Εάν πάτε σε μια καφετέρια που πας να πιεις ένα φραπέ με τους φίλους σου εσύ, σε ένα καφενείο που θα πάει ο παππούς να δει τους δικούς του φίλους, όπου πάτε, εδώ έξω, στο διάδρομο, εδώ στην επιχείρηση να πας, είναι η κοινωνία μας χωρισμένη στα δύο. Και γι' αυτό δεν φταίμε εμείς. Όταν γίνονται προσωπικές προσβολές, δεν είναι εθνικό. Κυρία Στεφανίδου, το να υπάρχουν πολλές απόψεις, αυτό δεν είναι ότι διχάζουμε η κοινωνία. Συγγνώμη, εμείς φταίμε ότι επιλέξαμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν απόψεις μέσα στο λαό. Δεν φταίμε σε κάτι άλλο. Δεν διχάζουμε η κοινωνία εδώ και χρόνια όμως. Είναι αυτοί που κερδίσανε από τα πρώτα. Δεν είναι έτσι που το λέτε, ότι είναι διχασμένοι και δεν είναι διχασμένοι. Επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Του διχασμού και της έντασης, η ελληνική κοινωνία δεν είχε φτάσει ποτέ. Εγώ θα το πω κοψά. Εγώ θα το πω κοψά. Εγώ ποτέ δεν ήμουν στο διαφωνία. Η διαφωνία είναι η μαμή της ιστορίας. Η διαφωνία είναι η μαμή της ιστορίας. Εδώ όμως δεν μιλάμε για διαφωνία μόνο. Δεν μιλάμε για διαφωνία. Έχουμε διαφωνίες. Δεν έχει πει ότι έχουμε βγάλει τα μαχαίρια. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο ένας να βγάλουμε το μάτι του άλλου, δύο στρατόπεδα, δύο συγκεντρώσεις. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά η χώρα βουλιάζει. Είναι κλειστές οι τράπεζες. Εχθές, όχι. Σήμερα, ναι. Διχασμός. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι. Πάμε. Κάποτε υπήρχαν οι αγανακτισμένοι και ήταν όλοι μαζί. Τώρα είναι δύο οι συγκεντρώσεις. Δεν ήταν όλοι μαζί οι αγανακτισμένοι. Όχι, ναι. Αυτοί που λένε το όχι τότε ήταν αγανακτισμένοι. Οι του ναι λέγανε να συνεχίσουμε, καλά τα πάμε. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ που ήμουν κάθε μέρα και το 11 συνεχίες, έτσι ήταν. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο κύριος με τη Σαγκριά δεν είχε έρθει ποτέ στο Σύνταγμα. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Ίσως έπινε σπάτσε. Ήταν στη Σκομπία και έπινε. Για να παραφέρουμε και τέτοιους όρους. 15.000 ευρώ μετρητά. 90-11-51-51-51. 15.000 ευρώ μετρητά. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους σας και καλό απόγευμα.